Επειδή είσαι δημοσιογράφος τόσα πολλά χρόνια, θα μου πεις έτσι λίγο τα πιο σοκαριστικά γεγονότα που είδες στη δημοσιογραφία που δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος και πρέπει να ακούσει μπρος τη φόρα. Ήθελα να πω, ας πούμε, δύο-τρία πράγματα συγκλονιστικά γεγονότα που με συγκλώνησαν και εμένα ως δημοσιογράφος. Να σου πω μερικά. Σε παρακαλώ. Μια κυρία που σε είχα φιλοξενήσει μέσω Skype στην εκπομπή, χρησιμοποίησε και τρεις αγγλικές φράσεις και λέει μου, κύριε Παρούτη, επιτέλους πρέπει να καθιερώσετε μία γλώσσα. Είναι η ελληνική. Ο σκοπός που μιλώ τώρα πρέπει να με καταλάβουν όλοι. Άρα λάθος να σύρνω κάποιες λέξεις που δεν θα καταλαβαίνουν. Τούτη δουλειά μου. Αλλά και εσύ, πολλές φορές με τον ωραίο τρόπο που μιλάς, με τις δύσκολες λέξεις που χρησιμοποιώ, δεν σε καταλαβαίνουν κάποιες φορές όλοι. Ναι. Είναι ωραίο θέμα αυτό. Υπάρχει χάσμα γενναιό. Σε λίγα χρόνια. Ποιος είναι να έχει τα ενία. Φαντάζομαι εμείς. Άρα να έρθει το πράγμα. YouTubers, TikTokers να βγουν στην πολιτική. Να τους αφήσει το σύστημα όμως είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Τώρα δεν μπορεί κανένας που είναι μέσα στα κομματικά να βγει στην εξουσία. Άρα πρέπει να αλλάξει λίγο, να δοθεί ευκαιρία στον απλό άθρο που έχει κεφάλαια και εκατομμύρια από πίσω του για να πάει να δοκιμάσει. Πιστεύεις χρειάζονται χρήματα για να εκλεγεί κάποιος? Με η γενιά της εισβολής. Ήμουν 10 χρονών, έκανα 2 χρόνια εγκλωβισμένος στο χωριό μου, στη Γιαλούσα. Ήταν πολύ παραπάνω δηλαδή εγκλωβισμένοι γινών καιρών και σιγά σιγά. Στην Καρπασία των πρώτων καιρών μιλούσαμε για έναν αριθμό πέραν των 10.000. Wow. Αλλά ναι. Σιγά σιγά όμως με την πάροδο του χρόνου ασκεί την πίεση. Πάρα πολύ που είναι υποστικά να αφιούσει. Διότι μπαίνουμε στην προδοσία τώρα, θέλεις. Σε εξηγήσεις στην προδοσία. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Αν φτάσει τσίβε στο κουμπάρε. Μπορεί να το αφήσω να πέσει. Ποιος είσαι? Γιατί με κάλεσες τότε? Ονομάζομαι Σωτήρης Παρούτης. Και ο αρέσκει μου, είμαι πολλά περίπου να θωρώ το πώς απαντούν το ποιος είμαι ο άνθρωπος. Είμαι ένας πολίτης αυτού του τόπου και ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εδώ και πόσα χρόνια? Στη δημοσιογραφία αρκετά, πρωτού γεννηθείς, από το 1990. Πολλά πρωτού γεννηθείς. Εντάξει, σαφώς ναι. Πολύ πρωτού γεννηθείς. Από το 1990 είμαι στη δημοσιογραφία. Τα διαφορετική δημοσιογραφία γίνουν καιρό. Ασφαλώς. Ασφαλώς ήταν διαφορετική. Εγώ θυμάμαι εποχές όπου, επειδή δούλεψα και σε εφημερίδα, για να απαθανατήσει κάποιος το γεγονός, ένα δυστύχημα τότε ας πούμε ή μια δολοφονία, έπρεπε να στείλει το φωτογράφο με το φιλμ, να φωτογραφίσει, να πάει να εμφανίσει, μπορεί να ήταν και νύχτα ας πούμε, να εμφανίσει σε εργαστήριο τις φωτογραφίες και να διαλέξει ο αρχισυντάκτης ή ο συντάκτης ποια φωτογραφία θα δημοσίευε. Όχι βίντεο, φωτογραφίες. Φωτογραφία. Και μάλιστα ήταν και μαυρόασπρες κάποια στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι πόση δυσκολία ήταν όταν σήμερα μπορείς με το κινητό να φωτογραφίζεις και να στέλνεις ταυτόχρονα την εικόνα ή ακόμα να βιντεογραφείς και να στέλνεις ταυτόχρονα την εικόνα. Μιλάμε για μία επανάσταση. Όμως εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και καλά και κακά. Υπάρχουν και μειονεκτήματα, υπάρχουν και πλεονεκτήματα σε όλα. Άρα, πάμε λίγο στην ιστορία της δημοσιογραφίας. Πού νιώθεις ότι ξεκίνησαν και αλλάσουν τα πράγματα, με το ίντερνετ, με τα social media, τι που τα άλλαξε? Νομίζω υπάρχουν διάφορα σημεία όπου υπήρχε μια αλλαγή στη δημοσιογραφία. Για παράδειγμα, σαφώς το ίντερνετ, όταν ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και καλά-καλά δεν ξέραμε τι ήταν, είχαμε δει πώς μπορούσε να μας βοηθήσει πιο εύκολα. Για παράδειγμα, τα ειδησιογραφικά πρακτορία τότε που δεν είχα site, το Reuters, το Associated Press κλπ. Έστελαν χαρτί, είχαμε telex paper, το οποίο έβγαινε στα δημοσιογραφικά γραφεία και έπρεπε να κόψεις, να μεταφράσεις, να δημοσιεύσεις κλπ. Στη συνέχεια με το ίντερνετ είδαμε, μάλλον μεσολάβησε και λίγο το fax έτσι, ή το telex και ακολούθως ήταν το ίντερνετ όπου μπορούσες πολύ πιο εύκολα να έχεις πρόσβαση στην πληροφορία. Σιγά σιγά όμως με την έκρηξη της τεχνολογίας είδαμε ότι ήταν εύκολο να έχεις και φωτογραφίες. Έγινε του η έκρηξη στην Βαγδάτη να πούμε, γιατί μιλάμε τότε για γεγονότα πραγματικά ή στον πόλεμο του κόλπου και σιγά σιγά είδαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε φωτογραφία εντός της ημέρας. Εντός της ημέρας. Ναι. Το κατάλαβα ότι το σημείωσες. Άρα,
Ναι, άρα εν το ίντερνετ που σιγά σιγά. Πρώτα το ίντερνετ, ασφαλώς μετά ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλη μια μεγάλη επανάσταση. Όμως, προσέξτε να δείτε, το ίντερνετ εκατάργησε τις εφημερίδες, εκατάργησε το χαρτί. Διότι από τη στιγμή που. Σχεδόν. Δηλαδή το έχει συθλίψει το χαρτί. Όταν, ας πούμε, μπορεί η πληροφορία να μεταδοθεί την ίδια ώρα που υπάρχει, που γίνεται, τι αξία έχει να τη δημοσιεύσει την επόμενη μέρα στο χαρτί. Και εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τι αξία είχαν οι βάρδιες στην εφημερίδα, όπου οι δημοσιογράφοι έπρεπε να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία να ρωτήσουν αν είχαμε κάποιο γεγονός, να πάρουν τηλέφωνο το νοσοκομείο αν είχαμε κάποιο θανατηφόρο. Τώρα όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Συνεπώς, ήταν μια επανάσταση το ίντερνετ, όπως ήταν και σε πολλούς άλλους τομείς. Και στην ιατρική ήταν επανάσταση, και στη μηχανική ήταν επανάσταση, έτσι, και στη δημοσιογραφία ήταν επανάσταση. Εσέναν άλλαξε η δουλειά σου, δηλαδή ακριβώς η ίδια με τότε. Πρόσεξε, και ταυτόχρονα άλλαξαν τόσο πολλά το μέσος. Ναι, Φιδία, εγώ νομίζω ότι ο δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος. Εξού και η λέξη δημοσιογράφος. Ασχολείται με τη δημόσια ζωή, με τη δημόσια δράση, και ο δημοσιογράφος είτε είναι ηλεκτρονικός, είτε ήταν της πένας. Εγώ θυμάμαι που έγραφαν οι δημοσιογράφοι στο χαρτί, χειρόγραφα. Έτσι. Εγώ έζησα λίγο τη γραφομηχανή, παρόλο που ακόμα χτυπώ με το ένα μου δάχτυλο εγώ, ή στην καλύτερη με δύο δάχτυλα, πρόλαβα για τη γραφομηχανή, όπου δαχτυλογραφούσαμε το κείμενο. Από εκεί και πέρα είδαμε τη φοβερή εξέλιξη, δηλαδή είδαμε την εφημερίδα να σελιδώνεται με μία εξέλιξη που προέκυψε στη συνέχεια με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή να βγαίνουν στήλες και να κολλούνται στο χαρτί, να φωτογραφίζεται το χαρτί, να γίνεται μήτρα και να πηγαίνει στο πιεστήριο. Και ύστερα είδαμε πώς εβοήθησε η δημοσιογραφία, πώς την εβοήθησε το ίντερνετ, να γράφει ο δημοσιογράφος και να σελιδώνεται αυτόματα το κείμενο του στην εφημερίδα. Στη συνέχεια είδαμε αυτή την εξέλιξη πόσο βοηθούσε στο ραδιόφωνο. Είδαμε το ραδιόφωνο να μην χρειάζεται παραγωγός συνέχεια, να προγραμματίζει έναν υπολογιστή, να βάλει τα θέματα και να βάζει και τραγούδια και να ξαναβάζει θέματα κλπ. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι είμαστε η γενιά που ζήσαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν και μεγαλύτεροι σε ηλικία δημοσιογράφοι, όπου ζήσαν σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές, όπου εσχόλαναν η ώρα 2-3 τα ξημερώματα και πήγαιναν και στα ξενυχτάδικα της Λευκωσίας να φάσει. Με κατάλαβες, τούτα σιγά σιγά έχουν χαθεί. Η δημοσιογραφία σήμερα είναι δημοσιογραφία γρήγορη. Είναι περίπου όπως το fast food που σας αρέσει εσάς τους νέους, έτσι είναι και η πληροφορία, ας πούμε. Τι κατάλαβα με το Τσουρούλι που έκαναμε podcast, λέει μου ότι ένας πόλεμος ποιος είναι ο φκάλι πρώτος τώρα την είδηση στο ίντερνετ. Είναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί στο τέλος της ημέρας ο αναγνώστης, ο ηλεκτρονικός, να αντιληφθεί ποιος εν τούτος που την εύκαλε πρώτος. Διότι η κλοπή, γιατί αυτό γίνεται έτσι, είναι ο κλέψας του κλέψαντος στις ιστοσελίδες. Μόλις δημοσιεύσει την αλφα πληροφορία η τάδε ιστοσελίδα, πολύ εύκολα σε 2 λεπτά, 3 την αναδημοσιεύουν και οι υπόλοιπες. Ένας αναγνώστης ο οποίος δεν είδε την ώρα που ανέβασε πρώτη, ξέρεις, και ο χρόνος είναι πολύ υποκειμενικός, δεν ξέρει ποιος ήταν αυτός που έβαλε την είδηση. Άρα μετά από μισή ώρα φκένουν και άλλοι, είδαν τι εγγράψαν, 2 λεπτά, έβαλαν το. Συνεπώς έχει αξία, νομίζω, Φιδία, πλέον το τι λέει ο κάθε δημοσιογράφος. Με κατάλαβες, δηλαδή, της πληροφορίας. Η ποιότητα της πληροφορίας, η ποιότητα της άποψης ενός δημοσιογράφου κλπ. Μ' αρέσει η συζήτηση περί δημοσιογραφίας. Παρακαλώ. Τι κάνει έναν καλό δημοσιογράφο? Καλή ερώτηση. Εντάξει, ένας καλός δημοσιογράφος πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεται τον εαυτόν του και να σέβεται και σε αυτούς που απευθύνεται, έτσι. Δηλαδή, να είναι όντως ειλικρινής, να είναι προετοιμασμένος καλά, δηλαδή να ξέρει το θέμα του, να μην το αρπάσει για να κάνει, ξέρεις. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πλέον ο δημοσιογράφος ούτε να λαϊκίσει, δεν πουλά ένας γαργαλιστικός τίτλος. Πριν από 30-40 χρόνια οι εφημερίδες ήταν πιο έτσι, έβαλαν αυτός που λέμε μπιασάρικους τίτλους. Τούτο σιγά σιγά έχει τελειώσει. Συνεπώς
Υπάρχει, μα ασφαλώς υπάρχει. Εγώ βλέπω στις ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν την είδηση. Νομίζω γίναμε η γενιά του τίτλου παραπάνω παρά του. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτόν, αλλά των πολλών τίτλων μάλλον, διότι τότε οι τίτλοι ήταν περιορισμένοι. Είχαμε 5 εφημερίδες στον τόπο, είχαμε 8 εφημερίδες, είχαμε 8 τίτλους. Έτσι. Τότε δεν είχαμε ούτε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχε πληθώρα τίτλων. Σήμερα που έχουμε 100 ιστοσελίδες και χιλιάδες μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας μπορεί να ανεβάσει και να γράψει και να γαργαλίσει τον άλλον να δει, είναι αυτό που λες. Να γαργαλίσει τον άλλον να δει. Αλλά πίσω που ερχόμαστε στο τι κάνει έναν καλό δημοσιογράφο, είπες να είναι προετοιμασμένος, είπες να... Να σέβεται τους αναγνώστες, τους τηλεθεατές, τους ακροατές του. Και να με λαϊκίζει, τούτο λαλούν το συχνά, όχι είναι το πολύ καλά, να με λαϊκίζει, να με τα απλοποιείς τα πράγματα. Όχι, καλή απορία από έναν νεαρό να μην λαϊκίζει. Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί τρόποι να διεγείρεις το ενδιαφέρον του αναγνώστη, τηλεθεατή, ακροατή. Εάν του το διεγείρεις με πραγματικούς όρους, επί των πραγμάτων δηλαδή, εγώ το θεωρώ πιο δίκαιο από το να του δημιουργείς εικόνες και στο τέλος η αλήθεια να είναι άλλη. Δεν ξέρω αν το μεταδίδω σωστά, δεν είναι κατανοητό. Άρα να πάει να γελάσεις. Ναι, να το ξεγελάσεις ή να του ρίξεις κάποια γαργαλιστικές λέξεις. Επειδή πολλούς τώρα με τις εκλογές λαλούμε ότι λαϊκίζω και δεν είμαι σίγουρος αν καταλαβαίνω τι εννοούσε. Ναι. Να πω εγώ να λαϊκίσω τώρα. Θα πω εγώ ότι αν εκλεγώ ευρωβουλευτής που είμαι υποψήφιος, εντάξει, θα προσπαθήσω να καταργηθούν οι ρήτρες των τραπεζών στις χρεώσεις, εκείνες οι ρήτρες που δεν ανταποκρίνονται στην παροχή υπηρεσίας. Δηλαδή να υποσχεθώ κάτι, λέω τώρα, αυτό είναι λαϊκισμός κατ' εμένα, να υποσχεθώ κάτι το οποίο ξέρω εκ των πραγμάτων ότι έμπορο να το καταφέρω, πόσο δε μάλλον ένας ευρωβουλευτής στους 720 μεθαύριο, ότι είναι να καταργήσω τις χρεωστικές ρήτρες των τραπεζών στους λογαριασμούς των πολιτών. Αυτό είναι λαϊκισμός. Ή είναι να πω ότι θα καταφέρω να φέρω καινοτόμα φάρμακα στην Κύπρο που έχουμε πρόβλημα σήμερα. Και αυτό να αγγίζει το όριο του λαϊκισμού. Δηλαδή οι υποσχέσεις, αν επρόσεξες τώρα που εμπήκες στην πολιτική εσύ ως πολιτικός υποψήφιος, οι πλήστοι υποψήφοι χρησιμοποιούν το «θα». «Θα κάμω», «θα φέρω», «θα εισηγηθώ», «θα προτάξω» κλπ. Το «θα» είναι μια λέξη μονοσύλλαβη, έτσι, η οποία νομίζω και στον τόπο μας, έχει φαινόμενο μόνο κυπριακό, έχει πολύ χρησιμοποιηθεί από το πολιτικό σύστημα το οποίο εσύ ψέγεις όπως σε έχω ακούσει. Ξέρεις, το μπουλαλείς σαν να και η καλύτερη απάντηση στο τι θα κάνεις όταν εκλεγείς, πιστεύω είναι «εν ήξερω». Να σου εξηγήσω. Λόγω του ότι ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο που αλλάζει συνεχώς, κάποια προβλήματα που νομίζεις ότι είναι να αντιμετωπίσεις να αλλάξουν, είναι να αντιμετωπίσεις άλλα πράγματα, και άμα πεις που τώρα τι είναι να κάνεις, είναι να βρεις άλλες ευκαιρίες να αρπάξεις, που για να δεις και να καταλάβεις οι ευκαιρίες φαίνονται αγνοφαίνονται στο... Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. So, πιστεύω ότι εν τούτο το πιο honest απάντηση. Αλλά τώρα να φύγεις και να πεις στον κόσμο, δεν ξέρω να μπορεί να κάνω, θωρώ και κάνω ανάλογα με τα. Να σε βγάλουν ότι είσαι ο ούτοπος. Εντάξει, εγώ θέλω, μπορώ να σε ρωτήσω εγώ μερικά πράγματα. Ναι. Μπορώ έτσι να πάρω και το ρόλο μου. Όχι, ναι, αφού είσαι, είναι η δουλειά σου. Λοιπόν, εγώ σε άκουσα, ας πούμε, και λες ότι ρε παιδί μου, νομίζω ότι εν καιρός να αφήκουμε τούτο το παλαιοκομματικό σύστημα πίσω μας. Καταρχάς, το αισθάνομαι, το εκλαμβάνω εγώ λίγο ουτοπικό. Δηλαδή, θα γίνει ρε παιδί μου το πράγμα. Διότι στο τέλος της ημέρας, έχουμε το δει σε πολλές εκλογές που έχουν γίνει στον τόπο, η πλειοψηφία θα κάνει εκείνο που έκαναν πάντα. Θα πάει να ψηφίσει τους ίδιους, έτσι. Εσύ όμως λες ότι ελάτε να κάνουμε μια ρήξη στο σύστημα. Και υποθέτω ότι απευθύνεσαι κατά κύριο λόγο στους συνομήλικους σου, έτσι. Εκεί επενδύσεις. Στους συνομήλικους μου, σε εκείνους που εμπουχτίσαν από τη δημοκρατία, τους που έμπαν να ψηφίσουν. Που απέχουν. Που απέχουν, ναι. Εσύ πιστεύεις λειτουργεί η δημοκρατία στον τόπο μας?
Να σου πω, δεν μου αρέσει και καθόλου πώς λειτουργεί. Πώς θα το φαντάζεσαι, συγγνώμη που θα ρωτήσω. Όχι, αλλά μπαίνεις εσύ, μπαίνω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, το να φτιαλέω κάθε πέντε χρόνια που τους δυο τρεις υποψήφιους που έβαλαν τα κόμματα, δεν το θεωρώ ως επιλογή. Να φτιαλέω ποιος να με αντιπροσωπεύει που τσίνους που φτιαλέω τα κόμματα για να εξυπηρέσουν τα συμφέροντά τους. Και κάπως τούτο ότι κάθε πέντε χρόνια εγώ πάω και ψηφίζω και νιώθω ότι αλλάσω τα πράγματα, λίγο έτσι... ψευδέστηση ότι κάθε έχω. Κάθε πόσο το... έπρεπε να ψηφίζω. Όχι, έλα λέω ότι πρέπει να αλλάξει καταρχήν το κάθε πόσα πρέπει να ψηφίσω. Κάθε πόσο πρέπει να ψηφίσω, αλλά πρέπει να αλλάξει κάπως το σύστημα. Για α πούμε τώρα, δεν μπορεί κανένας που είναι μέσα στα κομματικά που είναι, να βγει στην εξουσία. Άρα πρέπει να αλλάξει λίγο, να δοθεί ευκαιρία στον απλό άνθρωπο που έχει κεφάλαια και εκατομμύρια από πίσω του για να πάει να δοκιμάσει. Πιστεύεις χρειάζονται και... χρήματα για να εκλεγεί κάποιος? Από ό,τι κατάλαβα μέσα στην ναι. Κύπρο ότι το κεφάλαιο παίζει πάρα πολλά για να κάνεις μια καλή καμπάνια. Μα εσύ έχεις οικονομική επιφάνεια. Για να σε γράψουν τα κανάλια, από ό,τι κατάλαβα, στα site και τα λοιπά, έναν περιοδικό, να είσαι εξώφυλλο, ξέρω, πολλοί πληρώνουν για να μπουν. Δεν ισχύει σε όλους αυτό. Όχι σε όλους, αλλά. Ναι, ενδεχομένως, αλλά να σου πω κάτι. Καταρχάς, είναι τόσο πολλοί υποψηφοί, ειδικά σε τούντες εκλογές, πιστεύω εγώ. 10.000. Που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να παρουσιαστούν όλοι. Ξέρεις, με ρωτούν εμένα, μα θα βγάλετε αντιδημάρχους, θα βγάλετε. Πού να βρει άκρα να βγάλει αντιδημάρχους. Και πού ξέρει ο κόσμος να μπορεί αντιδημάρχος. Ναι. Όμως, εγώ συμφωνώ λίγο μαζί σου ότι εντάξει, δεν είναι εύκολο εγχείρημα ένα. Νέος ή ένας αλεξιπτσοδιστής του συστήματος, έτσι στο σύστημα, να κάνει την τομή. Εγώ θυμάμαι τώρα που κουβεντιάζουμε, προσπαθούσα τώρα να θυμηθώ ότι δεν είχαμε επιτυχία ανεξάρτητου υποψηφίου σε βουλευτικές καταρχάς εκλογές όλα αυτά τα χρόνια. Αφήνω τη δυσκολία των προεδρικών εκλογών. Εκεί βαφτίζονται όλοι οι ανεξάρτητοι υποψήφοι. Παρόλο και παντού γενικά βαφτίζονται. Αλλά εγώ δεν θυμούμε, Φιδία, να είχε πετύχει ένας ανεξάρτητος υποψήφιος. Θυμούμε κάποιες προσωπικότητες του παρελθόντος, όπως τον Άλεξ τον Ευθυβούλου που ετόλμησε, τον Άγγελο τον Κοτσόνη. Επίσης, μιλώ για δύο συναδέλφους παλιούς του χώρου. Συνεπώς εσύ τώρα πιστεύεις ότι έχεις πιθανότητες επιτυχίας ή θέλεις να κάνεις να δηλώσεις μια παρουσία και... Είμαι περίπου να μου πεις εσύ να μου πεις αν έχω πιθανότητες επιτυχίας, επειδή εγώ έχω έναν ειδικό ακροατήριο, ειδικό εργαλείο που δεν το είχαν ως τώρα θυποψήφιοι. Τούτο που κάνουμε τώρα. Τούτο που κάνουμε τώρα και γενικά τα social media, δηλαδή το TikTok, το Instagram, το Facebook, δηλαδή ό,τι κάνω μπορώ να κάνω ένα βίντεο τώρα, σηκώ στο τηλέφωνο και να πιω 100.000 προβολές. Εντάξει, αλλά πιστεύεις ότι τούτες οι 100.000 προβολές που είδαν το Φιδία να πεισούν να πας στην κάλπη στις 9 πλέον. Όχι, έλα λέω ότι είναι να πιστούσει. Ναι. Απλά λέω ότι έχω τούν το συγκεκριμένο το εργαλείο. Άρα η πρώτη φορά που έχει κάποιος πραγματικά ανεξάρτητος που έχει τούν το εργαλείο. Και το γνωρίζει ο κόσμος που ήρθε να δοκιμάσει το πράγμα. Είσαι λοιπόν ένας καναλάρχης κι εσύ. Είμαι λοιπόν και εγώ ένας καναλάρχης. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα είναι ένα καλό στοίχημα να δούμε στις 9 του Ιούνιου. Εγώ και λέω μπορεί να μην εκλεγείς. Εγώ σου εύχομαι να εκλεγείς. Γιατί είναι μια τομή στο σύστημα και δέχομαι αυτήν την τομή. Όμως και να μην εκλεγείς, είναι καλά να δούμε. Τι απήχηση είχε η υποψηφιότητα του Φιδία. Είναι πολλά καλό, καλό να το μετρήσουμε. Ανθρωπολογικό, ανθρωπολογικό, κοινωνιολογικό, όπως θέλεις πάρα. Ανά το παγκόσμιο. Ναι. Εντάξει, επειδή, νομίζω... Να σου πω εξηγήσω. Παρακαλώ. Φαντάζεσαι, ας πούμε, σε λίγα χρόνια νιώθω ότι οι YouTubers, που είμαι εγώ, οι TikTokers, ξέρω εγώ, σε 10-15 χρόνια που μεγαλώνουν και να οριμάζει ο κόσμος, αλλάζει όπως έμαθα, ποιος είναι να έχει τα ενία σε λίγα χρόνια. Φαντάζομαι εμείς. Άρα, να έρθει το πράγμα. YouTubers, TikTokers να βγουν στην πολιτική. Επειδή αλλάσουν τα πράγματα και η νέα ένωση. Η νέα τάξη πράγμα. Να τους αφήσει το σύστημα όμως, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Θα τους αφήσει, πιστεύεις, το σύστημα. Το σύστημα ποιο είναι.
το σύστημα. Άρα, αν οι άνθρωποι μαζί. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι το σύστημα, όταν μας λες. Εγώ άκουσα σε. Αγαπώ, ξεκίνησαμε, μπαίνουμε σε. Ναι, εγώ συγγνώμη. Εγώ σε είχα δει την ημέρα που υπέβαλες την υποψηφιότητα και μίλησες κατά του συστήματος. Πώς το αντιλαμβάνεσαι τον το σύστημα. Συγγνώμη που πιάνω λίγο τον ρόλο σου, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να εγκαταλείψω την ιδιότητά μου. Πώς το αντιλαμβάνεσαι τον το σύστημα. Αντιλαμβάνουμε τον το σύστημα ότι. Καλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις που δεν τους αφήνει όπως δομημένο το σύστημα να κάνουν τα απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται. Άρα η δημοκρατία όπως είναι τσακώνεται ο ένας με τον άλλο, όλη μέρα ξετοιμάζει ο έναν κόμμα το άλλο κόμμα. Ένα κάμες έτσι, ένα κάμες έτσι, το άλλο κόμμα έτσι και μέσα από τούν την ούλη την βαβούρα φεύγουν, τούτον το σύστημα δηλαδή και ο ένας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα κομματικά συμφέροντα του για να πιέσει τους ψήφους του κτλ. Ο άλλος προσπαθεί να... Δηλαδή είναι ένα σύστημα που θέλει να τροφοδοτείται από μόνο του, είναι βοηθά την κοινωνία. Αλλά υπάρχει και αμέ ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Υπέβαλε μου την ίδια ερώτηση εμένα να απαντήσω κι εγώ. Ποιο είναι το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι... Κυρίες και κύριοι, τέλειο. Είμαι ενθουσιασμένος. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι δεν είναι τόσο ιδεαλιστικό ότι απλώς θέλουν. Δεν θέλουν να μπει άλλος να τους χαλάσει τη μανέστρα. Ξέρεις τι σημαίνει η μανέστρα? Mm-hmm. Να τους χαλάσει τη μοιρασιά που υπάρχει επί σειράν πολλών ετών. Αυτό είναι το σύστημα κατ' εμένα. Που δεν θέλει να αλλάξουν πράγματα. Που θέλει να διονύζονται τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Γιατί έτσι εξυπηρετείται αυτή η ομάδα των ανθρώπων που είναι μέρος του συστήματος. Συνεπώς λέω κάτι πιο σκληρό από εσένα. Συμφωνείς και επαυξάνεις που λάλλουμε. Άρα και εσύ ως που κάνεις τη δουλειά σου τόσα χρόνια συμφωνείς με νιώθω, το... Εγώ νιώθω, συγγνώμη, να το πω ναι, νομίζω ότι έχει εδραιωθεί στον τόπο όπως γίνεται σε πολλά σύγχρονα κράτη έναν σύστημα, μία νομή, μία μοιρασιά της εξουσίας που δεν αφήνει να έρθουν άλλοι για να την κατακερματίσουν και να πάρουν και αυτοί το μερίδιο. Πόσο δε μάλλον ένας Ζον Κιχώτης νεαρός, φέρελπης όπως ο Φίδιας. Δύσκολο. Εντάξει, αυτό. Και γι' αυτόν και πιστεύω ότι υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει. Επειδή ο κάθε ο απλός ο άνθρωπος δεν θα τον αφήγει. Ενώ με το εργαλείο μπορεί και να τα καταφέρει να μπει του συστήματο. Εντό το μεγάλο το στοίχημα. Αν μπορεί με το εργαλείο, τα social media κτλ. Που έχει τον κόσμο μαζί σου, να μπει του συστήματο. Επειδή ναι, το σύστημα είναι πολλά δυνατόν και έχουν τόσους μηχανισμούς και όλα τα άλλα και κάνουν τηλέφωνο και πάρουν φακού που σπίτι σε σπίτι και τάσουν πράγματα και τα λοιπά. Αλλά είναι ανθρώποι πάνω από όλα. Είναι τούτη η ελπίδα που έχω. Ναι, το ξέρω. Μπορώ να ερωτήσω. Ναι, ναι. Εάν έρθει, αν αποτύχει σε αυτήν την προσπάθεια που οι ευρωεκλογές είναι εκφύσεως δύσκολες διότι είναι αριθμοί, καταλαβαίνεις, έτσι, θέλεις, είναι... Ενιαία επικράτεια η Κύπρος, όσο εκ τούτου θέλεις 16.000 και βάλε. 20.000 ψήφους περίπου για να έχεις chance. Όμως, εάν επιχειρήσεις τις βουλευτικές, ασφαλώς θέλεις μικρότερον αριθμό. Ερώτηση, μήπως ο Φιδίας εμφανίζεται τώρα στο προσκήνιο των πολιτικών, κάνει μια πρόβα και είναι έτοιμος για τις βουλευτικές εκλογές τις άλλες και μπορεί να ανταποκριθεί και στην... Πρόσκληση μπορεί να του κάνει έναν κόμμα να του πει Φιδία έλα μαζί μας στο συνδυασμό μας. Εν το αποκλείς. Εν το αποκλείω αλλά να σου πω είναι αλήθεια είναι ντουρές οι προθέσεις μου. Οι προθέσεις μου είναι να έρθω να δοκιμάσω τώρα για τις ευρωεκλογές επειδή αρέσει και μου εμένα να έχω impact ανά το παγκόσμιο λόγω του καναλιού μου του άλλου που έχω 2,5 εκατομμύρια subscribers με παγκόσμιο και τα λοιπά. Είσαι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ερώτηση. Ναι, ναι, έχω εταιρεία δαμέ στην Κύπρο. Φορολογήσε στην Κύπρο. Φορολογούμε στην Κύπρο. Έχει 3,5 χρόνια που έχω την εταιρεία δαμέ στην Κύπρο. Απορία αυτή. Συγγνώμη που λύνω και κάποιες απορίες. Εντάξει. Και εσύ είσαι πολλά εύλογε στα γέρη μου. Απορία, δουλειά. Αρέσκουμε με πολλά ερωτήσει. Πώς κάνεις μια καλή ερώτηση τώρα, να αντιστρέψω λίγο το τόνιο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είσαι καλό, έχει σημασία ο συνομιλητής ή ο δημοσιογράφος να παρακολουθεί τον συνομιλητή του.
Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα διαβαστερός, έτσι. Νομίζουν κάποιοι ότι διαβάζω πάρα πολλές ώρες. Δεν διαβάζω πάρα πολλές ώρες για να προετοιμαστώ. Αντίθετα, αλλά προσπαθώ να ξέρω το θέμα μου. Και όταν παρακολουθείς τον συνομιλητή σου, τώρα να σου αποκαλύψω για μυστικά. Όταν παρακολουθείς τον συνομιλητή σου, ξέρεις και πότε να παρέμβεις και τι θα ρωτήσεις. Έτσι. Για παράδειγμα, λες εσύ ότι εγώ θα επιφέρω κάποιες αλλαγές. Λες. Ένας δημοσιογράφος που θέλει να διακόψει τον συνομιλητή του για να τον πιέσει να μας πει ποιες αλλαγές, μπορεί να του πει όπως. Και να υποχρεωθείς να πεις παραδείγματα για τις αλλαγές που θέλεις να φέρεις. Με καταλάβες? Ναι, και σημαντικό να με, το όπως ήταν πολύ ωραίο λόγω του ότι και προσπαθεί. Δηλαδή πέμας. Όχι, όχι. Όπως. Όπως. Δηλαδή. Έτσι πολλά ναι, ταπεινά. Ναι, ναι, νομίζω τούτο είναι το σημαντικό. Και ξέρεις, να σε διακόψω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και να σου πω, ξέρεις ότι κατάλαβα ότι οι ερωτήσεις, το να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Ναι. Επειδή η ερώτηση είναι να σου βγάλει την κατάλληλη, η καλή ερώτηση είναι να σου βγάλει τη σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι να σε οδηγήσει στους σωστούς δρόμους. Επίσης κάτι άλλο, θα σου πω και ένα τρίκ, τώρα το λέμε και δημόσια. Ο δημοσιογράφος, εάν ο συνομιλητής του έβαλε τελεία, θέλει να μιλώ εγώ και να μην έβαλε τελεία, πού θα με διακόψεις? Θα πρέπει να έβρεις ένα σημείο που θα πάρω ανάσα, τσακ, να μπεις να με διακόψεις. Με καταλαβες? Έχει πολιτικούς που σου λέει αφού τη στιγμή που επήρα τον λόγο, δεν σταματώ. Και λέω 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 και λέω. Πρέπει ο δημοσιογράφος την ώρα που να πάρει ανάσα, μα συγγνώμη, τι μας λέτε τόση ώρα, κύριε? Με καταλάβες? Έχει σημασία. Ή έχει, όταν γίνονται ιδιαίτερα προεκλογικές συζητήσεις, ο υποψήφιος ή ο εκπρόσωπος κόμματος υποψηφίου προσπαθεί να εξαντλήσει το χρόνο του και λέει διάφορα. Πολλές φορές δεν έχουν ηρμόν και συνοχή, αλλά λέει. Ευκαιρία το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα. Ναι. Και λέει ότι εγώ στις αρχές απάντησα ό,τι ερωτήσεις μου λαλούσα εσύ. Μετά που κατάλαβα ότι έφτασε παγίδες, απάντω μονολεκτικά και μετά λάβω το πείμα μου. Ναι. Μονολεκτικά και μετά λάβω το πείμα μου. Και εντούτον το... Εντάξει, ας μην ξεχνούμε ότι η Αμερική έχει εφεύρει την επικοινωνία, έτσι. Προηγήθηκαν από εμάς. Εγώ θυμάμαι κάτι άλλο από τον Ομπάμα. Όταν ήταν στην προεκλογική και κινήτου με ένα λεωφορείο, ένας φωτογράφος του Times τον εφωτογράφησε που είχε τα πόδια του στην άλλη καρέκλα μέσα στο λεωφορείο το προεκλογικό και φαίνεται ότι το παπούτσι του ήταν λιωμένο και το εφωτογράφησε και ήταν πρωτοσέλιδο, νομίζω. Νομίζω ήταν στους Times, τότε που ευκαιρνάνε ακόμα περιοδικά. Γιατί πιστεύεις ότι ήταν τυχαίο ή ήταν στημένο? Να φαίνεται ότι περπατά πολλά. Όχι, ότι ρε παιδί μου είναι σαν εμάς, τελειώσαν τα παπούτσια του. Α, μάλιστα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήταν στημένο. Ναι, βάστον τα επικοινωνιακά τα πράγματα. Υπάρχουν επικοινωνιολόγοι. Ναι, ακριβώς. Δάμε στην Κύπρο νομίζω λίγο υποδιέστερο level οι προεκλογικές μας καμπάνιες. Λίγο αν τα ίδια και τα ίδια, πάνω στους δρόμους ορίστε τις ίδιες φάτσες και αν μπορώ, εμπιστοσύνη το ένα και το άλλο. Είναι κουραστικό λίγο κάθε... Εντάξει, έχουμε και κάποιες... Δεν ξέρω, μπορεί να διαφορεί εγώ, αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα με τον το θέμα που είναι προεκλογές τα ίδια και τα ίδια. Τι θα ήθελες, πρόσεξε, έτσι μπορεί να καταλάβει. Είμαι εγώ η αλλαγή που θέλω να δω. Είσαι εσύ αλλαγή. Άρα θα ήθελα έτσι, podcast, να μιλούμε, να καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά συγγνώμη, η μάνα μου, η μάνα μου εμένα, τι ξέρει που podcast. Εντάξει, να ξέρω, όχι, αλλά... μην το πεις, έχει κυρίες 85, 90 ναι. χρονών που βάλουν τα podcast. Ή ακόμα και εγώ, ας πούμε, έτσι είμαι φανατικός του είδους εγώ. Μπορώ να δω, βλέπω, αλλά δεν είμαι φανατικός. Δηλαδή, νιώθω να με επηρεάζει. Μα και η τηλεόραση είναι καλό πράγμα, αλλά... Ναι, η τηλεόραση όμως είναι πιο πεπαλαιωμένων εργαλείων, έτσι. Ναι, ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον, επειδή έρχεται και ρωτάς ερωτήσεις και τα λοιπά. Ερώτηση τώρα, εσύ ο Φιδίας, ένε χρειάστηκε να εμφανιστείς σε κάποια τηλεοπτικά καναλιά? Χρειάστηκε, πιάσε πολλά. Επίεσαι. Να σε φέρω κι εγώ νομίζω προσεχώς. Αλλά ακούμε λίγο. Χρειάστηκε να πάεις, διότι είναι αρκετό που μόνο του τούτων των σύγχρονων εργαλείων που έχεις. Διότι έτσι απευθύνεσαι μόνο στους 20άριδες, στους 25άριδες. Απευθύνεσαι και σε μεγαλύτερους σε ηλικία. Σωστά. Μπορεί να τους πείσεις, μπορεί να μην τους πείσεις.
Σωστά, απλά λέω ότι του όμπου λαλείς ότι δεν ξέρω ότι έμπρεπε να μπαίνουμε στην τηλεόραση. Εγώ αφού πάω, αφού λέω εν του όμπου κάνω εγώ. Δεν έχεις επιλογή από το να μην πάεις νομίζω. Μάλιστα, συμφωνούμε. Αλλά το, εντάξει, κάποιοι έχουν το luxury που να πούν όχι στα κανάλια, επειδή είναι ήδη πρώτοι στις δημοσκοπήσεις, είναι ήδη πρώτοι, να πούν να μην ευκώ να κάνουμε καμιά γκάφα. Πολύ σωστό και επαυξάνω σε αυτό που λες, γιατί εγώ έχω προσκαλέσει μερικούς τέτοιους, αλλά σου λέει από τη στιγμή που προηγούμε, γιατί να πάω να εκτεθώ, καλύτερα να συνεχίσω. Μα και τους αδικούν, καλύτερα η δική κίνηση. Το τόρ του τόρ. Τον τόρτου τα μπράβο. Άρα εγώ τούτο που είπες δεν και διαφωνώ με την τηλεόραση. Εγώ διαφωνώ με την ολική αντιμετώπιση που τους υποψίες. Δηλαδή θεωρώ κάτι Facebook sponsor που τα κάνω και κάτι βαρετά πράγματα που είναι να τα κάνουμε. Δηλαδή Ένεση φαντασία, ένεση ένα στυλ της του κόσμου. Χρειάζονται ειδικοί, χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις, χρειάζονται επικοινωνιολόγοι, δεν χρειάζονται μάρκετ. Τα καταφέρνουν συμπάντων, ας πούμε. Ή παραπάνω, να μην τα μηδενίζουμε νουλά, αλλά... Τρίτη φορά με το μικρόφωνο, συγγνώμη. Έμπειρεσαι. Εσύ διαφωνείς με το πράγμα που λέω. Με ποιον, ότι δεν έχουμε. Ότι η προεκλογική. Ελίγο να απειρχιωμένο μοντέλο. Εν το ίδιο πράγμα, το 2024, και ένα λέω ξένο τρόπο που γάμω στην προεκλογική. Εντάξει, πρόσεξε, εγώ που είμαι μεγαλύτερο σου αρκετά, έχω ζήσει και άλλε προεκλογικέ. Έχω ζήσει προεκλογικέ τη αφίσα. Όπου εγεμόναν οι τύχοι, εντάξει, με τη μια αφίσα ενό κόμματο, και ενδεχομένω την άλλη κολλούσαν άλλη από πάνω κλπ. Ή εγεμίζαν οι δρόμοι πανό. Έτσι, έχω ζήσει συλλαλητήρια όπου γίνεται το Παγκύπριο συλλαλητήριο του Α ή Β κόμματος, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80, κυρίως τη δεκαετία του 80, και έρχονται λεωφορεία από όλη την Κύπρο για να μαζευτούν στην πλατεία Ελευθερίας να μιλήσει ο αρχηγός ή ο υποψήφιος πρόεδρος. Συνεπώς που τότε έχουν αλλάξει πολλά. Ήρθαμε σιγά σιγά και είδαμε ότι εμπήκε η ηλεκτρονική διαφήμιση, η διαφήμιση στην τηλεόραση, τα σποτ, τα πολιτικά. Είδαμε εμπήκε η διαφήμιση στα ραδιόφωνα. Εγκαταλείφθηκε η διαφήμιση ολοσέλιδη στις εφημερίδες. Εγώ θυμάμαι τις προεδρικές εκλογές του 2008, όπου υπήρχαν δεκάδες ολοσέλιδες διαφημίσεις στις εφημερίδες ακόμα. Και έτσι πολλά μακριά, μιλάμε για πριν 15, 16, 17 χρόνια. Συνεπώς, αλλάξαν τα πράγματα. Εφίαμε και ποτέ καταχωρήσεις στις εφημερίδες και τώρα βλέπουμε ότι καταχωρούν στις ψηφιακές πλατφόρμες, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στα site τα ενημερωτικά που υπάρχουν. Υπάρχει ακόμα λίγη ελάχιστη διαφήμιση στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Αυτό. Συνεπώς αλλάξαν τα πράγματα. Όχι ελάχιστη, ακόμα έχει αρκετή διαφήμιση στα κανάλια. Εγώ επίασε λίγο πιο πίσω και ενδεχομένως πολύ πιο πίσω τα πράγματα να ήταν πολλά πιο άσχημα, υπό την έννοια ότι δεν διασφαλίζεται ο πλουραλισμός. Να μιλήσουν όλοι ισότιμα. Εγώ έχω κάνει έναν ντοκιμαντέρ. Μεγάλο πρόβλημα. Εσύ μας το εξηγήσεις το πρόβλημα. Και ότι δεν διασφαλίζεται ο πλουραλισμός. Εντάξει, και η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει ηλικία 60-65 χρόνων, έτσι, φημίζεται για το ότι όταν ξεκίνησε είχε διασφαλιστεί η δημοκρατία. Διότι υπήρχαν άλλα προβλήματα, υπήρχαν τα θέματα με τους Τουρκοκύπριους, προσπαθούσαν κάποιοι να καθιερώσουν την παρουσία μας κλπ. Ως εκ τούτου είχαμε ελλείψεις σοβαρές δημοκρατικές. Εγώ θεωρώ έκανα έναν ντοκιμαντέρ για τις προεδρικές εκλογές του 68 χωρίς να συμφωνώ με την ομάδα τότε ενός γιατρού του Τάκη Ευδόκα και το τι επρέσβευε, αλλά θεωρώ ότι αυτή η ομάδα δεν την άφηκε η ισχυρή παράταξη που ήταν του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τότε να προβάλλει τις θέσεις της. Με καταλάβες. Δηλαδή σήμερα όμως, γι' αυτό θέλω να βλέπουμε και λίγο τα καλά. Σήμερα το να λέει ο Φιδίας αυτόν που πιστεύει και το να λέει ο Σωτήρης ο Παρούδης αυτόν που πιστεύει, δεν παναθήγεις ακόμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι μία
μια επίτευξη, μια κατάκτηση, με κατάλαβες, σημαντικό. Φυσικά τούτον συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις ότι προευρωπαϊκής ένωσης... Ακόμα είναι τέλειο. Σαφώς δεν είναι τέλειο. Αλλά είναι καλά να προσπαθούμε, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Προευρωπαϊκής ένωσης, η συμμετοχή στις εκλογές ήταν υποχρεωτική. Και έλεγε τότε το ΡΙΚ, ή ακόμα και τα μέσα τότε που υπήρχαν τα ραδιόφωνα, ότι είναι υποχρεωτική συμμετοχή. Και επικρέμμετουν, εντάξει, στην κεφαλή ενός εκάστου ψηφοφόρου ο κίνδυνος να τον ενάγει ο Γενικός Εισαγγελέας, γιατί είναι πιέν να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Αυτό με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέλειωσε. Όποιος σε λυπάει, όποιος σε λιέμπαει. Και ο Φεδίας αντελήφθηκα ότι κυρίως απευθύνεται σε τούτους που έμπασει να τους πείσει να πάσει για να κάνουν την ανατροπή. Ορθώς. Σωστά. Όχι μόνο ο που έμπασε. Και ο που πάσε και νιώθουν ότι θέλουν και γίνει αλλαγή. Άρα, ξέρεις, επειδή... Μπορώ να πιω λίγο νερό. Ναι, ναι, όσο θέλεις. Αφήνω σε να πίνεις όσο νερό θέλεις. Κανόνα σε ευχαριστώ πόδι. Πολύ. Ένας από τους λόγους που σε κάλεσα να με κατάλαβα μες στη ζωή μου ότι άμα είσαι δημοσιογράφος τόσα χρόνια, είναι ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλές γνώσεις για τον τόπο. Ναι, εντάξει, ένας δημοσιογράφος... As a byproduct, που λέμε. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Παλιά στη δημοσιογραφία και τότε που υπήρχε και μια φούσκα γύρω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οικονομική φούσκα... Παραπάνω από τις... Ναι, σαφώς. Να το εξηγήσεις λίγο. Να το εξηγήσω. Όταν οι τράπεζες εδάνιζαν με μεγάλη ευκολία, εδάνιζαν την ίδια ώρα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με καταλάβες. Με αποτέλεσμα να είχαμε μέσα μαζικής ενημέρωσης δυσανάλογα του τι πραγματικά μπορούσε να έχει ο τόπος. Πολύ πιο μεγάλα. Ναι, ας πούμε, εγώ έτυχε να είμαι αρχισυντάκτης σε εφημερίδα, ας πούμε, που είχε 40 δημοσιογράφους, 50 δημοσιογράφους. Πού να ακούσεις την Κύπρο. Στον πολίτη. Πρόσεξε. Αλλά τότε είχε και έσοδα η εφημερίδα, διότι υπήρχε διαφήμιση, υπήρχε πώληση της εφημερίδας στο περίπτερο και ήταν σαφώς διαφορετικά. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εσυρρυκνώθηκα, διότι δεν μπορεί να αντέξει η οικονομία τέτοια έκταση μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αν έχουμε στη συνέχεια 2-3 μέσα που θα έχουν απ' όλα, τότε υπάρχει κίνδυνο και για τη δημοκρατία. Συνεπώς, καλύτερα να έχουμε πλουραλισμό το μέσο. Με ρώτησες όμως κάτι. Ως προς τις γνώσεις και την ιστορία ενός εκάστου δημοσιογράφου. Ξεκίνησα να πω ότι υπήρχε εξειδίκευση τότε το δημοσιογράφο. Ωραία, ρε κουμπάρε που θυμάμαι να μου τον ερώτησα. Εντάξει, αυτό είναι ένα μπροσόν. Μεγάλο μπροσόν. Λοιπόν, υπήρχε εξειδίκευση. Ένας δημοσιογράφος έκανε οικονομικό, ο άλλος έκανε τραπεζικό, ο άλλος έκανε τουριστικό, ο άλλος έκανε εργατικό, αστυνομικό, δικαστικό. Τώρα. Όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουν περίπου απ' όλα ή τέλος πάντων ένας κάνει και αστυνομικών και δικαστικών και κατάλαβες, δηλαδή συρρυκνωθήκαν και αυτά. Εγώ είχα την ευκαιρία λοιπόν να ασχοληθώ με διάφορους τομείς. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι διαπίστωσα στην τηλεόραση ότι πολλά σημαντικά γεγονότα που επισυνέβησαν στον τόπο μας δεν τα γνωρίζαμε. Και επειδή πολλά καλοί δημοσιογράφοι και πολλά καλοί μελετητές, ιστορικοί ερευνητές εγράψα βιβλία για αυτά τα γεγονότα που εσημάδεψαν τον τόπο μας. Διατυπώθηκαν απόψεις για κάποια πράγματα που εσημάδεψαν τον τόπο. Όμως επειδή ο Κυπρέος, και θα το έχεις διαπιστώσει και θα σε ρωτήσω στη συνέχεια αν υπό μορφή παρένθεσης, δεν θκευάζει πολλά, ελάχιστοι γνωρίζουν τα πραγματικά γεγονότα. Συνεπώς στην τηλεόραση, εάν ο δημοσιογράφος βάλει λίγο κόπο και μελετήσει για λογαριασμό των τηλεθεατών και των αναγνωστών και των ακροατών του, εντάξει, και προσφέρει τούτον το προϊόν μαζεμένον, εύπεπτον, κατανοητό στο μέσο. Όπως τα δοκιμαντέρ που κάνεις. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος την... Έτσι είναι το τέλειο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί βλέπω μου γράφουμε στα social media, μα ένα είπε στο ένα, είπε... Έτσι μπορεί σε μια αντιλεοπτική εκπομπή, όπως και σε ένα podcast καλή ώρα τώρα, να εξαντλήσεις το θέμα.
όμως επιχειρείς να το αγγίξεις. Είναι πιο δύσκολο σε ένα ντοκιμαντέρ που είναι έχει και περιορισμένο χρόνο που είναι τηλεόραση και ξέρω εγώ, λόγω του ότι πρέπει να έχει και μια ιστορία, πρέπει να έχει ενδιαφέρον, πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος. Δεν μπορείς να βάλεις τον άλλον να μιλά για πέντε λεπτά συνεχόμενα. Να το κουράσει. Άρα ενώ δάμε στο podcast λίγο πιο... Το information πάει λίγο πιο εύκολα. Μπορεί να, να το ολοκληρώσει παραπάνω παρά μια ιστορία ναι. στο ντοκιμαντέρ. Ποια είναι η διαφορά του podcast από μια συνέντευξη τηλεοπτική, ας πούμε? Καταρχήν, δεν νομίζω να έβρει συνέντευξη τηλεοπτική που πάει 2,5 ώρες, 3-3,5. Να πάμε και εμείς σήμερα τόσες ώρες. Έμα έφυγες. Αλλά... 2 ώρες. 2 ώρες. Αλλά... Το να έχει την χρόνο και να μην τον πιέζει. Α πούμε, τώρα είμαστε μόνοι μα μέσα στο δωμάτιο. Και να μην τον πιέζουν τα άτομα. Ένα φιλικό περιβάλλον νομίζω μπορεί να βγει πολλά παραπάνω πληροφορία και πολλά πιο ευχάριστα. Να μην νιώθει ότι πιάνει το πόντο, ότι αν μπει κάτι, ναι. ένα είναι έτσι. Σου φγαίνει ένα πολλά πιο διαφορετικό προϊόν που είναι τηλεόραση. Σωστό. Και πιο ελεύθερο νομίζω έξω από το κουτί, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, έτσι. Και γι' αυτόν τούτα τα podcast. Πολλές φορές έχουν παραπάνω τη θέση από ό,τι έχουν. Ναι, το έχω δει. Το έχω δει. Κανάλια ολόκληρο. Αλλά μπορούμε, ας πούμε, σε μια τέτοια συζήτηση να εξαντλήσουμε ένα θέμα, να πούμε έναν ιστορικό γεγονός. Γιατί μπορείς ποτέ να εξαντλήσεις ένα θέμα. Όχι, αλλά πρόσεξε να δεις. Σε έναν ντοκιμαντέρ, η παραγωγή του οποίου απαιτεί πολλά παραπάνω χρόνο, πολλές ώρες δουλειά, μια ομάδα. Εντάξει, έχει και εδώ ομάδα που είναι να μοντάρει, που είναι να κάνει κλπ. Αλλά σε έναν ντοκιμαντέρ θα χρειαστεί να αντίσεις, να βρεις εικόνες που είναι κάτι πολλά δύσκολο. Διότι εμείς φέρνουμε εικόνες από το εξωτερικό. Με καταλάβεις, δηλαδή τότε υπήρχε μόνο το ΡΙΚ, το αρχιακό υλικό είναι του ΡΙΚ, δεν έχουμε πρόσβαση όλοι. Συνεπώς πρέπει να βρούμε ένα από αλλού αρχιακό υλικό. Πού το βρίσκεται, αρχιακό. Εντάξει, υπάρχουν, υπήρχαν. Πρόσεξε τη δεκαετία του 60. Και τη δεκαετία του 70 η Κύπρος είχε διεθνές ενδιαφέρον. Εν αντιθέσει με τώρα που νομίζω έχει ελαχιστοποιηθεί το ενδιαφέρον. Εννοώ το. Γελάσα. Πολλοκόφτη τους είναι που κάνουμε στην Κύπρο. Πίστεψε. Τότε όμως, τότε ειδικά στο ψυχρό πόλεμο τη δεκαετία του 60 ας πούμε. Εν και ζήσα εγώ τη δεκαετία του 60 για να με βάλεις έτσι... Δεν είμαι τόσο μεγάλος. Μα έζησε το 74. Έζησα το 74. Σωστό. Λοιπόν, τη δεκαετία του 60 υπήρχαν ανταποκριτές στην Κύπρο. Του Reuters, του Associated Press, του BBC, δηλαδή ενέδρευα στην Κύπρο για να καλύπτουν τα γεγονότα της Κύπρου. Συνεπώς, τούτοι οι ουλοί έχουν γράψει και έχουν κρατήσει αρχαίων υλικών, το οποίο μπορεί κάποιος να έβρει. Με καταλαβες. Ναι, άρα μα, είσαι σίγουρος ότι το... Ο πόλεμος του, τι ακριβώς είναι το 55-59 που έκαμε δημοκρατία, ενώ Μακάριος, ενώ τσακωμός με τους Τουρκοκύπριους που έκαμε το ενδιαφέρον, τι είναι το που έκαμε. Σωστό. Εγώ νομίζω ότι το ενδιαφέρον ήταν με ποιους θα επήγαινε η Κύπρος, αν θα παρέμενε με τους Δυτικούς, γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 60 έκαμε έναν άνοιγμα προς τους Ρώσους, προς τους Σοβιετικούς. Ο Μακάριος. Γεγονός το οποίο ενόχλησε τους Δυτικούς γιατί ο Μακάριος έκαμε αυτήν τη στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση. Με αποτέλεσμα, εντάξει, να υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα, η Κύπρος που ανήκει, έτσι. Από την άλλη, ήταν οι σχέσεις με την Αθήνα. Ξέρεις, μεγαλώσαμε εμείς, δεν ξέρω εσείς, με την αντίληψη ότι οι σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας ήταν πάντα αγαστές. Υπήρξαν... Πόλεμος σε αυτές τις σχέσεις. Εγώ έχω κάνει αγαστές. Αγαστές. Ξέρεις τι σημαίνει αγαστές. Ήταν αρμονικές. Ήταν αγαπημένοι. Δεν ήταν. Με καταλαβαίνεις. Ναι, δεν ήταν. Διότι εγώ θυμάμαι σε ένα από τούτα τα ντοκιμαντέρ ότι μια νύχτα να με δίπλα μας πιο πάνω στο αρχηγείο της αστυνομίας επαραταχθήκαν τα άρματα κατόπιν διαταγής χουντικού αξιωματικού και απειλούσαν να χτυπήσουν το αρχηγείο της αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποια είναι η ημερομηνία? Θέτσι την ημερομηνία. Νομίζω ότι ήταν 18 Οκτωβρίου του 1968. Α, δε πολλά πριν το 1974. Ναι, ναι. Άρα ψευδέστηση που έχουμε ότι είχαμε, δεν υπήρχαν πάντα αρμονικές σχέσεις με την Ελλάδα. Οι σχέσεις με την Ελλάδα ανεπέρασαν από χίλια μύρια κύματα και το 64
και του 67 και του 68 και του 70 και του 71, του 73, του 74 μέχρι που φτάσαμε στο πραξικόπημα. Με καταλάβες. Από εκεί και πέρα θεωρητικά άρχισα σιγά σιγά να αποκαθίστανται οι σχέσεις. Επί Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε τη θεωρία. Και άμα μιλάς σχέσεις, μιλάς προέδρου με προέδρου, κυβέρνησης με κυβέρνησης. Όχι με άτομα της χώρας. Κυβέρνησης με κυβέρνησης, προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Γι' αυτόν ξεκίνησα να σου λέω. Επί Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 αναθεωρήθηκαν αυτοί οι σχέσεις. Η Ελλάς συμπαρίσταται στην Κύπρο, συμπαρατάσσεται με την Κύπρο, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται. Ακολούθως όμως επεράσαμε και μια περίοδο με τη θεωρία του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, όπου η Κύπρος και η Ελλάδα εφάνιζαν έναν ενιαίο αμυντικό χώρο. Αυτά. Που πάει να πει? Που πάει να πει ότι το 1997, αν δεν κάνω λάθος, όταν πλέον ο Μακαρίτης, ο Γλάφκος, ο Κληρίδης υιοθέτησε την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου, δηλαδή είπε ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, εμείς να εξοπλιζόμαστε συνεχώς, ήρθαν και προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά, αν έτυχε να είμαι εκεί, ελληνικά μαχητικά, υποδηλώνοντας ότι δεν είναι μακριά η Κύπρος, όπως εδήλωσε τον Αύγουστο του 1974 ο Καραμαλής, ότι η Κύπρος κοίται μακρά. Ξέρεις, ξέρεις καθαρεύουσαν ή όχι? Καθαρεύουσαν. Κάποτε καταλάβω. Μπράβο. Πολλά, ούτε εγώ δεν έκανα καθαρεύουσα, για να ξέρεις. Έτσι, μην. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που για να διατυπώσεις σωστά μια φράση ίσως χρειάζεται να την πεις κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μου τυχαίνει ποτέ. Να μου πεις λίγο την προσωπική σου εμπειρία. Υπό ποια έννοια? Με τον πόλεμο. Α, εντάξει, εγώ όταν εγώ ξέρεις λέω φιδία ότι είμαι η γενιά της εισβολής. Υπό την έννοια ότι ήμουν σε μια ηλικία όπου με σημάδευσε αυτό το γεγονός. Ήμουν 10 χρονών, έκανα 2 χρόνια εγκλωβισμένος στο χωριό μου, στη Γιαλούσα. Έφυγα το 76, πώς δεν θυμάμαι, ήμουν 10 χρονών και έφυγα 12. Έχω φοβερές εικόνες. Και έχω πει που ότι είναι? Που είναι ότι επιέναμε στο σχολείο και που μέσα στα βιβλία μας τότε, στα αναγνωστικά και στην ιστορία, είχαν αφαιρεθεί σελίδες ελεγχόμενες από τον τουρκικό στρατό που ενδεχομένως εμπερίχαν τη λέξη όπλων, πατρίδα, ήρωας, επανάσταση κλπ. Λέω ένα παράδειγμα. Έζησα το γεγονός ότι οι δασκάλοι μας κάποιες μέρες ήταν με συντάξει, κάποιες άλλες ήταν υποκράτηση στον αστυνομικό σταθμό με τους Τούρκους. Ή έρχεται στο σχολείο ξανά με πατερίτσες από τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη. Με καταλάβες. Έχω εικόνα από το ότι τη νύχτα δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Έπρεπε με τη δύση του ηλίου. Μπαίναμε σπίτι μας ο καθένας, έτσι απαγορεύεται. Εάν ήθελες να βγεις έξω από το χωριό, να πάει θάλασσα, να πούμε, θάλασσα δεν υπήρχε, να απαγορεύεται. Αν και η Γιαλούσα δίπλα από τη θάλασσα. Συνεπώς, αυτές ήταν οι εμπειρίες. Δεν μπορώ να πω ότι έζησα βίαιες στιγμές. Ένιωθες ότι ήταν oppressive το. Ναι, ακριβώς έτσι. Και το άλλο που έχω εγώ κρατήσει από εκείνη την περίοδο 74-76, εγώ έφυγα 16 Σεπτεμβρίου του 76 από το σπίτι μου στη Γιαλούσα, μόνος μου. Έφυγα χωρίς τους δικούς μου, την υπόλοιπη μου οικογένεια. Σηκώστηκες μόνος σου? Όχι, σηκώστηκα μόνος μου, επειδή, ωραία, τώρα λαλούμε τα ζεγελούμε, ναι. Επειδή δεν υπήρχε γυμνάσιο, έπρεπε να τέλειωνε στο δημοτικό, η απόφαση ήταν και ήταν έξυπνων εντός εισαγωγικών από πλευράς των κατοχικών αρχών, κλείνοντας το γυμνάσιο, υπήρχε μόνο δημοτικό, σιγά σιγά εξανάγκαζαν τις οικογένειες να φύγουν, διότι από τη στιγμή που δεν είχα γυμνάσιο να πάω. Εσάς ήθελαν τίποτα, ήθελαν να φύγετε. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι και έφυγα πρώτος εγώ, μετά ακολούθησαν και η οικογένεια μου, έφυγαν και η οικογένεια μου. Και ήταν πολύ παραπάνω δηλαδή εγκλωβισμένοι γίνον καιρών και σιγά σιγά... Ασφαλώς, στην Καρπασία των πρώτων καιρών μιλούσαμε για έναν αριθμό αρκετό χιλιάδων, πέραν των 10.000. Wow. Αλλά ναι, σιγά σιγά τους πρώτους μήνες ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές.
Έμειναν μερικές χιλιάδες, σιγά σιγά όμως με την πάροδο του χρόνου ασκεί την πίεση. Πάρα πολύ που είναι φυσικοστικά να αφιούσει. Διότι μπαίνουμε στην προδοσία τώρα, θέλεις. Εσηκώστηκε ο στρατός, έφυγε. Δεν ενημερώθηκαν οι αμάχοι ότι οπισθοχωρεί ο στρατός. Εμείναν, ιδιαίτερα στη Χερσόνησο της Καρπασίας, στη Μύτη της Καρπασίας, έτσι είχαν επιλογές. Να μας εξηγήσει την προδοσία. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Ναι. Άμα το είπε, έφτασε τσίβε στο κουμπάρε, μπορούμε να το αφήσουμε να πέσει. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτή την περίοδο. Που είναι πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ τώρα να σου πω, ετοιμάζουμε έναν ντοκιμαντέρ, η Αμόχωστος και τα εγκληματικά λάθη τους. Η Αμόχωστος, ξέρεις ποια είναι, έτσι. Την Αμόχωστο δεν ήταν στα σχέδια των Τούρκων να την καταλάβουν. Αυτό το λένε Τούρκοι. Το έχουν γράψει Τούρκοι στρατηγοί στα βιβλία τους. Το έχει εντοπίσει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς σε ένα βιβλίο, σε ένα μπόνιμα που εξέδωσε υπό μορφή διδαγμάτων για το τι έγινε το 1974. Δεν θα εμπαίναν οι Τούρκοι στην Αμόχωστο για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν ήθελαν να μπουν με άρματα σε κατοικημένες περιοχές. Ποτέ ένα στρατός εμπαίνει με άρματα σε κατοικημένες περιοχές. Όμως η προδοσία τότε έδωσε μία διαταγή, φαίνεται ποιοι την έδωσαν και πώς. Η προδοσία. Η προδοσία που επισυνέβη το 1974, διότι... Που λαλούν ότι ήταν προδομένα από την Ελλάδα, που τι είναι το... Νομίζω ότι ήταν προδομένα ή ανικανότητα ήταν ή προδομένα ήταν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα συνδυασμός των δύο, ότι κάποια πράγματα... ήταν συμφωνημένα, κάποια άλλα ήταν λόγω ανικανότητας, λόγω έλλειψης συντονισμού, λόγω, ας πούμε, άκουσες για την ιστορία την επιχείρηση νίκης με τα νοράτλας που ξεκίνησαν από την Κρήτη τα 12-15 μεταγωγή. Και ρίψαμε το ένα, διότι το σήμα που θα εδέσμευε τα αντιεροπορικά των φίλιων τμήματων στο αεροδρόμιο Λευκωσίας ήρθαν στο ΓΕΦ, αλλά δεν το επήραν στους αντιεροπόρους που ήταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ρίψουμε το ένα και να προκαλέσουμε σοβαρή ζημιά στο δεύτερο και να σκοτωθούσουν οι καταδρομείς, οι 32 καταδρομείς, πόσοι ήταν μέσα. Σε πάω στην Αμόχωστο όμως. Στην Αμόχωστο... Τι καλός podcaster, θυμάται που... Άκουμε λίγο γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Στην Αμόχωστο θεωρώ ότι κακώς η Εθνική Φρουρά, οι δυνάμεις του στρατού εγκατέλειψαν την πόλη πρώτη και καλύτερη για να έρθουν να ανακόψουν τα άρματα στη μια μίλια. Κάποιοι διότι ήταν ούλοι, κάποιοι φύγαν και πήγαν στη Λάρνακα και στο Μαζωτό και φύγαν την πόλη με αποτέλεσμα να φύγει ο κόσμος και οι Τούρκοι στις 15-16 του Αυγούστου ήβραν μια πόλη όφκαιρη και μπήκαν μέσα. Αυτόν τι ήταν. Τι ήταν, εσύ κατά σέναν δεν είναι προδοσία. Προδοσία. Ή ανικανότητα. Μας ανικανότητα, αν πάθηκε. Ο θείος μου είναι αγνοούμενος που ήταν πόλεμο του 1974. Υπηρετούσε. Σε ποιον θα ξέρεις, θυμάσαι σε ποιον τάγμα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος, διαφεύγει μου. Αλλά ήταν από την ομορφή ήταν και ήρθε τζίπεν της μάμας του πριν την τελευταία φορά που την είδε, τη γιαγιά μου, εν ούλα προδομένα από την Ελλάδα, δεν θα πάω να σπουδώσω στην Ελλάδα. Ναι. Και κάπως το συγκλίνησε τούτα που... Εχτες, σήμερα το πρωί που γράφουμε εμείς, είχαμε καταγράψει τη μαρτυρία ενός Κεριγνιώτη. Δεν θα πω το όνομα του, να το παίξουμε προσεχώς. Άστο, διότι δεν έχω την άδεια του τώρα να το πω. Ο οποίος ήταν βέρος Κεριγνιώτης, πατριώτης, αγαπούσε τον τόπο του και αγαπούσε και πολλά την Κερίνια, την πόλη του. Και μας είπε σήμερα το πρωί, γράφαμε με τις κάμερες της εκπομπής de facto, ότι στις 20 του Ιούλη άκουσαν από το ραδιόφωνο, εκαλούσαν το ραδιόφωνο να πάμε να πάρουμε όπλα. Οι έφεδροι να πάρουν οπλισμό. Επία στον αστυνομικό σταθμό Κερίνιας και τους είπαν ήρθαμε να πάρουμε όπλα. Τους είπα δεν έχουμε όπλα. Μετά επήγαν στην ναυτική βάση που ενέδρευε στο φρούριο της Κερίνιας και τους είπα ρε παιδιά ήρθαμε να έχει όπλα. Όχι, δεν έχει όπλα. Αφού δεν είχε όπλα εμπήκε με τον γείτονα του στο αυτοκίνητο του και επιχείρησε να επιστρέψει στο σπίτι του. Στο δρόμο, στο κεντρικό δρόμο της Κερίνιας προς τη Λευκωσία, ανηφορίζοντας προς τα πάνω, είδε μια φάλαγγα αυτοκινήτων, προπορεύεται τον τζιπ με ελληνική σημαία και
ήταν αριστεροτίμωνα αυτοκίνητα. Ξέρεις τι σημαίνει αριστεροτίμωνα αυτοκίνητα? Ελληνικά. Ήταν τα αυτοκίνητα που επαράγγελαν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί στην Κύπρο. Έτσι. Και τους ένεψε ο κύριος αυτός, να το προβάλλουμε εμείς σε μερικές εβδομάδες. Πού πάτε ρε, πού πάτε? Λέγοντας μας εμάς σήμερα ότι τούτοι οι άνθρωποι ήταν για χρόνια στην Κύπρο και καρτερούσαν τον τη στιγμή, την ημέρα που θα εισέβαλαν η Τουρκία και την ημέρα που γίνονταν η εισβολή, έφευκαν εγκατέλειπα. Έφευκαν, πού έφευκαν? Έφευκαν στην έρτου στη Λευκοσία, να φύγουν από το μέτωπο. Στρατιώτες, άτομα που ήταν... Όχι, αξιωματικοί με τις οικογένειες τους. Αυτόν τι είναι? Αν όχι προδοσία, εγκατάλειψη καθήκοντος. Απλώς μας το είπε σήμερα και θεώρησα έτσι. Μάλιστα τον εξύβρισαν και λέει για τη βρυσιά που του είπαν του Κερινιώτη αυτού η πομπή που έφευγε. Συνεπώς υπάρχουν πολλά που συγκλίνουν στο ότι στην Κύπρο υπήρξε προδοσία και διαφωνία. Ελάχιστοι δεν συμφωνούν με αυτόν. Οι διαφωνίες είναι ως προς τις ευθύνες του Μακαρίου, ως προς τις ευθύνες της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ως προς τις ευθύνες της Χούντας των Αθηνών, του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας, του πολιτικού συστήματος στην Κύπρο. Εν εδώ οι διαφωνίες. Ό,τι υπήρξε προδοσία, νομίζω ότι δεν πρέπει να διαφωνήσει κανένας. Άρα εσύ 12 χρονών ήρθες και μετά ήρθε και η οικογένεια σου. Μου, σωστά, καλά θυμάσαι. Έμεινα στη Λάρνακα, επία σε προσφυγικό σχολείο, δηλαδή σε προσφυγικό σχολείο όπου το 100% των μαθητών ήταν όλοι πρόσφυγες. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν δύσκολες εποχές. 100%. Ναι, δύσκολες εποχές. Να σε ρωτήσω κάτι, ήταν ευχάριστο, όξε ήταν κάπως τη μητσή, ήταν κάπως άμανα μου τι επάθαμε, όξε νιώθετε, ένιωσετε αίσθηση του, απλά παίζετε καθημερινότητα. Εντάξει, πώς ξέρεις, καταρχάς υπήρξε μία ανατροπή στον κοινωνικό ιστό του τόπου. Έτσι καταλαβαίνεις, δηλαδή εγώ ήμουν από τη Γιαλούσαν, ο άλλος ήταν από την, ξέρω εγώ, από τη Λύση, από τον Άγιο Σέργιον, από το Τρίκομο, δηλαδή υπήρχε μια ανομοιογένεια. Εν και ήξερες τότε τους συμμαθητές σου. Δεν ήταν η συνέχεια του κοινωνικού ιστού που ήταν στο χωριό σου. Με καταλαβές? Δηλαδή υπήρξε και τούτη ανατροπή. Εγινήκα γειτονιές από άτομα που δεν ήξεραν ο ένας τον άλλο. Με διαφορετικές αντιλήψεις, με διαφορετικά ήθη ενδεχομένως. Ενώ το κατοχικό καθεστώς... Και εκείνον καιρό ένιξαν το globalization που είχε τώρα, ότι σαν να είσαι επαφήτης, είσαι και λευκοσιάτης, είναι το ίδιο πράγμα. Σωστό. Οι άνθρωποι δεν έφευκαν με τα χωρκά τους. Ήταν ελάχιστες εικόνες που είχαν, ελάχιστες εικόνες που είχαμε εμείς. Άρα ήταν λίγο σοκαριστικό για να εσμιχτούσουν άτομα. Για τούτο δεν το έχω ξαναπεριγράψει αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα σε άλλη συνομιλία. Ήταν όντως, ξέρεις, ήταν μια αναμπουμπούλα κοινωνική. Έτσι. Όμως, ο Ντεχτάζ και το κατοχικό καθεστώς, επειδή θεωρούσε ότι αυτό το οποίο επέτυχε θα συνεχίσει για χρόνια, έπιανε τους Τουρκοκύπριους της Αυδήμου, ας πούμε, και τους έπαιρνε στο τάδε χωριό. Έπιασαν τους Τουρκοκύπριους από τη Λάρνακα και τους επήρε στο Τρίκομο. Φυλάκες. Ορίστε. Φυλάκες. Όχι φυλάκες τώρα. Επήρε τους και τους έβαλε σε ένα χώρο. Δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι της Λάρνακας επήγαν στο Τρίκομο και μάλιστα ονόμασαν το Τρίκομο Ίσκελε, που σημαίνει Λάρνακα, έτσι. Η της Αυδήμου επίασε έναν άλλον τουρκοκυπριακό χωριό. Στο βουνό, απέναντι στον Πενταδάχτυλο εκεί που βλέπουμε, επίαν από έναν άλλο χωριό, επίαν από την Τόχνη, ας πούμε. Με καταλαβές? Συνεπώς προσπάθησαν οι κατοχικές αρχές να κρατήσουν τους κοινωνικούς ιστούς και μάλιστα έκαναν και μια πιο δίκαιη κατανομή των κλοπημαίων περιουσιών των Ελληνοκυπρίων. Έλεγαν του, εσύ τι είχες, πόσες σκάλες είχες, τι περιουσία είχες, και έπαιρνε ανάλογα, με κατάλαβες? Ενώ ακόμα και σε τούτον εμείς το να προσπαθήσουμε να επαναδραστηριοποιήσουμε τους πρόσφυγες με τις περιουσίες των Τουρκοκυπρίων, έκαναμε μπλιάτσικο. Να μου το εξηγήσεις. Να σου το εξηγήσω. Δεν ετηρήθηκαν δίκαιοι κανόνες διάθεσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών προς εκείνους που πραγματικά έχασαν περιουσία. Άρα πιάνε τους οι πλούσιοι. Όχι οι πλούσιοι. Καταρχάς επήραν κάποιοι με κομματικές ταυτότητες.
Επήραν κάποιοι που δεν εδικαιούνταν. Επήραν κάποιοι που δεν ήταν πρόσφυγες. Με διάφορα παραθυράκια που αφήκαμε στον νόμο. Και τα καλύτερα φιλέτα τουρκοκυπριακής γης, γιατί είχαν και οι Τουρκοκύπροι κάποια περιουσία, επωλήθηκαν, άλλαξαν χέρια, ιδιαίτερα μετά το 2003 που ανοίξαν τα οδοφράγματα, εκμεταλλευόμενοι κάποιοι επιτίδοι παραθυράκια στον νόμο. Αυτό. Πόσο πιο καλά να σου το εξηγήσω, καταλάβες το. Επωλήθηκαν σε καινούργια. Σε καινούργιες εταιρείες, developers, ελληνοκύπριους αγοραστές. Ενώ η νομοθεσία απαγορεύει ότι η τουρκοκυπριακή περιουσία δεν μπορεί να αλλάξει χέρια, εάν όμως αποδείξει ο τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης ότι πρώτου 1974 εδιέμενε στο Ιναλλοδαπή στο εξωτερικό, ήταν στην Αγγλία, α πούμε, μπορεί να την πουλήσει. Συνεπώς, πολλοί Τουρκοκύπροι μέσω δικηγορικό γραφείων εκπαιδευμένος σε κάτι τέτοιο έρχονταν να λέει: κύριε, εγώ έμεινα στην Αγγλία, στην τάδε διεύθυνση. Πουλήσαν τα διαδικασία. Που τούτο λάθος κατά σένα. Δίκαιο, συγγνώμη, εσύ δίκαιο αυτό. Καταρχάς έπρεπε να πάρουν περιουσίες εκείνοι που πραγματικά ήταν δικαιούχοι. Το σωστό είναι εκείνοι που τα χάσαν από εκείνο, τα έπιαν πολλά. Ακριβώς. Και τούτο δεν έγινε. Δεν έγινε. Ενώ από εκεί έγινε καλύτερα από όσο έγινε πολλά. Τουλάχιστον έτσι έχουμε αντιληφθεί τώρα που πάμε και μιλούμε με Τουρκοκύπριους ότι... Ναι, αλλά εκεί υπήρχε μία πολιτική άποψη ότι κύριε, ό,τι επιάσαμε, επιάσαμε τα και δεν πρόκειται να επιστρέψουμε τίποτε. Με καταλάβες. Οι Τουρκοκύπροι, η Τουρκία. Συνεπώς έπαιρνε τους, ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα, ένα χωριό, τους κατοίκους της Χρυσοχούς, η Χρυσοχού είναι ένα χωριό έξω από την πόλη Χρυσοχούς που ήταν Τουρκοκύπροι, έπαιρνε τους στο Λάρνακαν τη Λαπίθ, όπως τους επήρε, νομίζω στο Λάρνακαν τη Λαπίθ που τους επήρε. Τους είπαν ότι εσείς τούτο είναι το χορκό σας τώρα. Με κατάλαβες, εσύ Μουσταφά τι περιουσία είχες, εγώ είχα 10 σκάλες. Ήταν αρδεύσιμη, είχα 2 σκάλες αρδεύσιμη και 8 ξηρική. Πάρε τούν την περιουσία από εδώ, κατάλαβες. Προσπαθήσα, παρόλο που η διαφθορά στα κατεχόμενα ασφαλώς αθεί πολύ καλύτερα από τις ελεύθερες περιοχές. Πάρα πολλά. Και εγώ λέω πάντα ότι και στα κατεχόμενα υπάρχει μια τουρκοκυπριακή ελίτ, ξέρεις τι είναι η ελίτ, η άρχουσα τάξη που επί όλων των κυβερνήσεων στα κατεχόμενα ζει και βασιλεύει. Εξού και βλέπουμε κάτι αυτοκινητάρες των 200.000 ευρώ με τουρκοκυπριακές πινακίδες. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Εκουραστικές. Κατάλαβα το και εγώ τούτο που λέει για τα κατεχόμενα ότι μεγάλη μαφία και ξέπλυμα χρημάτων και... Σαφώς. Καλά, τόσα σε πολλά τεράστιο βαθμό σε σχέση με... Τόσα καζίνο. Και εμείς έχουμε διαφθορά. Ασφαλώς. Κόφουμε πίσω. Άρα, θέλω να μου πεις όμως... Τώρα μιλήσαμε για κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν. Έτσι είπαμε τα ούλα. Εν τα είπαμε, αλλά είμαι περίεργος. Θέλω να πω κάτι καταληκτικό εγώ, παρόλο που δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Θεωρώ ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τι έγινε πρώτου 1974 σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή το 1974 και το πραξικόπημα και η εισβολή δεν ήρθαν έτσι ευνηδίως και επισυνέβησαν. Με καταλάβεις. Προηγήθηκαν πράγματα. Προηγήθηκαν γεγονότα. Να διδάξουμε στους ανθρώπους. Και ξέρουμε μόνο την εισβολή και δεν ξέρουμε το πριν. Και νομίζω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα όφιλε σε αυτόν το κομμάτι. Μαξιάνει τα ούλα. Το εκπαιδευτικό σύστημα μόνο το 1974 και το 1955 και το 1959. Τίποτε άλλο. Και από εκείνα, συγγνώμη, και από εκείνα. Πρόσεξε να δεις, και από εκείνα, δεν λέει μας την αλήθεια σε όλα. Κάποιες σκοτεινές ψυχές τις αφήνει σκεπασμένες. Και στο 1974 είπα σου την ιστορία της αμοχώς του εγώ. Θέλει να σου πω για τους αγνοούμενους, είπες μου για το θείο σου. Εγώ θεωρώ ότι το σύστημα αυτό που ονομάζεις πολιτικό σύστημα ή τέλος πάντων το κατεστημένο, χρόνια δεν θέλησε να πει την αλήθεια, ενώ είχε πληροφόρηση ότι ο Α και ο Β στρατιώτης, έφεδρος ή κληρωτός του τάδε τάγματος είδαν τον εις στρατιώτες του που έπεσε, σκοτώθηκε, εθάψαν το. Και όμως, επειδή δεν ευρήκε ποτέ τη σωρών του, θεωρούσε ότι πρέπει να είναι στον κατάλογο των αγνοωμένων. Και επεθάνας οι γονείς, μανάδες, πατεράδες, αδέλφια, ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί το 1974,
χωρίς να μάθουν την πραγματική αλήθεια για το τι απέγιναν οι δικοί τους. Αυτό είναι εγκληματικό από μόνο του. Και το μου λαλείς, νιώθω το πάρα πολλά λόγω ότι η γιαγιά μου εκαθέτου στην Τζαμαρία και θώρα την πόρτα μπόξ ώσπου να πεθάνει. Ανατριχιάζω που μου το λες πραγματικά. Για να δει το... Ναι, να δει τον και επειδή έχουμε και κάποιες μαρτυρίες που λαλούσαν ότι είδαμε τον και έπεσε σε εκείνη τη μάχη και τα λοιπά. Και ακριβώς τον περιγράψες είναι η ιστορία της ζωής μας. Εντάξει, αυτά έπρεπε να επισυμβούν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή έπρεπε κάποιοι να κάνουν καριέρες στην πλάτη αυτών των συγγενών, τι των ανθρώπων. Τι εννοείς καριέρα, γιατί γίνεται ας πούμε και πρέπει να βρεις τη σωρό για να πεις ότι... Εντάξει, υπάρχει η θεωρία... Εξήγα μου λίγο πώς δημιουργεί το... Υπάρχει η θεωρία, εντάξει, η οποία λέει ότι κύριοι, αυτή είναι η θεωρία που αντιλαμβάνεται και η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων, ότι ενώσο δεν υπάρχουν απτά στοιχεία συγκεκριμένα που να λένε ότι τούτον το οστούν ή τούτος ο σκελετός ανήκει στον Α ή Β που εχάθηκε το 1974 και ταυτοποιείται με την τράπεζα τη γενετική που εκάμαμε μετά από χρόνια με συγγενείς των αγνοωμένων. Όπως υποθέτω ας πούμε, ο πατέρας σου θα έχει δώσει γενετικό υλικό σε... ανεβρέθηκε ο θείος ή όχι. Ενεβρέθηκε. Σε περίπτωση που ανεβρεθεί ο θείος να ταυτοποιηθεί και να πούμε ότι αυτός είναι ο Παναγιώτου. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ενώ λοιπόν υπάρχει θεωρία ότι μέχρι να εντοπιστούν πιστικά στοιχεία θεωρείται αγνοούμενος. Όμως εγώ έχω μια συγκλονιστική ιστορία την οποία θα μεταδώσω την 21η Ιουλίου το βράδυ της Κυριακής, όπου μια κοπέλα 12 χρονών εδρασκέλισε, ξέρεις τι σημαίνει δρασκελό, να σου το πω στην Κυπριακή, εθιασέλισε, επέρασε πάνω από το πτώμα του αδερφού της, του οποίου ήταν κομμένο το κεφάλι, δηλαδή ήταν αλλού το σώμα και αλλού το κεφάλι. Και πέρασε πάνω, έτσι. Και πέρασε και πάνω από το νεκρό σώμα του πατέρα της. Είδεν του τσαμέ νεκρούς μέσα στο σπίτι τους. Και όμως και ο αδελφός της και ο πατέρας της είναι στον κατάλογο των αγνοωμένων. Εκείνη η γυναίκα η οποία σήμερα είναι 60-62 χρονών, έτσι, πιστεύει ότι ο πατέρας της και ο αδελφός της είναι να γυρίσουν. Πιστεύω, αφού τους είδε νεκρούς μες στα γέματα. Δεν ξέρω αν είναι λογική αυτή η θεωρία ότι πρέπει να εντοπισούν τα οστά και να ταυτοποιηθούν για να... Ας πούμε, έχουμε περίπτωση ενός μιας οικογένειας από την Αραδίπου, όπου της αποδόθηκε από την υπηρεσία ένα δόντι του αγαπημένου τους, του ανθρώπου που εχάθηκε το 1974. Ευρέθηκε στην παραλιακή περιοχή κάτω από τη Λάπιθο, το δόντιν τούτου. Η οικογένεια δεν εδέχτηκε ότι αυτό σημαίνει ότι με πείθεται ότι ο άνθρωπος μου είναι νεκρός. Με καταλαβες? Διότι μπορεί ένα δόντιν να εχτύπησε και να έπεσε και να του έφυγε, με καταλάβες? Συνεπώς, τόσο τραγική ιστορία γύρω από το θέμα των αγνοωμένων. Τώρα είπα εγώ ότι αισθήθηκαν καριέρες. Εμείς που εμεγαλώσαμε τη δεκαετία... Ήταν καλός podcaster, θυμάμαι για να λέει τα όλα τα πράγματα που η ανάφερε. Πολλά... Θα ξανάρθω. Όχι, αρέσκει μου. Κυρία, εγώ θέλω να σου πω... Ναι, γιατί εμείναμε, ερώτησες με εσύ, εγώ θυμάμαι που εμείναμε. Πολλά καλό. Ναι, κάνε ότι... τη δουλειά μου. Είδες πως... ναι. Εμείναμε στο ποιοι έκαναν καριέρα. Εντάξει, εγώ θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 70, το τέλος, τη δεκαετία του 80, όταν ήμουν φοιτητής εγώ, εμεγαλώσαμε με τον αριθμό 1619 αγνοούμενοι. Έτσι. Και λέγαμε ότι εχαθήκα 1619 άνθρωποι. Ο πιο μητσής ήταν 3 χρονών. Και ο άλλος ήταν 80, ας πούμε, 85. Όμως στην πραγματικότητα δεν ήταν 1619, διότι κάποιους από τούτους η ίδια η δημοκρατία, το ίδιο το κράτος μας, επήρεν και έθαψεν τους νεκρούς της σωρούς τους εις το κημητήριο, ας πούμε, της Λακατάμιας, δεν ετήρησε πρωτόκολλα να γράφει ότι εθάψαμε τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε, έβαλεν τους στον κατάλογο των αγνοωμένων και οι συγγενείς τους επιστεύκαν ότι ήταν αγνοούμενος. Και ακούασαν όπως τη γιαγιά σου εκαρτερούσαν κάθε νύχτα να έρθει ο αγαπημένος τους. Ή εστρώναν το τραπέζι και βάλανε ένα μπιάτο για να έρθει ο αγαπημένος τους να φάει. Με καταλάβες? Συνεπώς ήταν εγκληματικό, όχι από τους Τούρκους που εσκότωσαν,
αυτό είναι πέρα για πέρα εγκληματικό, όπως και εμείς σκοτώσαμε ένα μάχους, έτσι, γιατί και εδώ υπάρχει μια γκρίζα ιστορία. Λαλούν μου κάποιοι, μα έτσι πρέπει να τα βάλουμε στο ζύγι και να λέμε «εκάμε τόσα, εκάμε τόσα» κλπ. Ασφαλώς, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι διαπράξαμε και εμείς εγκλήματα. Και εγώ έχω κάνει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ μαζί με τους συναδέλφους μου στον Τεφάχτο, οι επιζήσαντες, θα επανέρθω στις καριέρες και να το πω και για τους επιζήσαντες, όπου λοιπόν προσπαθούσαν κάποιοι διακαώς να μην χαλάσει η μανέστρα ο αριθμός των 1619. Ενώ όφυλα... Γιατί? Διότι θέλαμε να λέμε 1619, να χαλούσαμε την ιστορία που φτιάξαμε τόσα χρόνια. Ενώ αποδείχθηκε στην πραγματικότητα ότι ήταν 1450 εκείνοι που εψάχναμε, τους 120 εθάψαμε τους στη Λακατάμια. Λέω τώρα κάποιους αριθμούς που δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα. Συνεπώς, τούτον τι σημαίνει? Ότι κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουμε το παραμύθι που είχαμε φτιάξει. Με καταλάβες? Παρακαλώ. Κάποιοι, άρα μιλάς για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, υπήρχε τότε η Παγκύπρια Επιτροπή Συγγενών Αγνοωμένων. Και κάμα καριέρες πάνω στα... Πρόσεξε να δεις, συγγνώμη, δεν το κατάλαβες, ναι. Έχεις δίκιο, μπορώ να πιω λίγο νερό. Ναι, ναι. Άκου, γύρω από το θέμα αναγνωούμενοι, η πέμπτη φορά που χτυπώ στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Γύρω από το θέμα αναγνωούμενοι. Διότι όσο νερό θέλει, και όσες φορές να βακάς πας στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Γύρω από το θέμα αναγνωούμενοι, εντάξει, εδαπανήθηκαν πολλά χρήματα. Πώς? Πώς? Μάλιστα. Υπήρχαν, πληρώναμε πληροφοριοδότες, κάμαμε μυστικές αποστολές. Ευρεθήκαν διάφοροι επιτίδοι να πληρωθούν και από μυστικά τα χρήματα. Το κράτος. Το UN, το κράτος. Όχι, όχι, UN, η Κυπριακή Δημοκρατία. Ενδεχομένως μπορεί να έδωσε και η Ελλάδα κάποια χρήματα. Επληρώναμε διάφορους επιτίδιους, ότι ήξεραν που έχει αγνοούμενους, ότι οργανώναμε αποστολές μυστικές με πράκτορες, με... Υπήρξαν χρήματα. Υπήρξαν χρήματα για διαφώτιση του θέματος των αγνοωμένων. Στη συνέχεια μάθαμε ότι γύρω από το θέμα διαφώτισης του Κυπριακού υπήρξε διασπάθηση χρημάτων. Με καταλάβες? Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιους ευόλευε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Όμως η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Σου έχω πει, θυμούμαι, για τους επιζήσαντες, γιατί θέλω να το πω, εγκαλά οι νέοι άνθρωποι, όχι να τους πείσω εγώ, να ψάξουν, να αναζητήσουν την ιστορική αλήθεια. Ασφαλώς, ήρθαν οι Τούρκοι, εσκοτώθηκε κόσμος, εσκότωσαν κόσμον, εβίασαν γυναίκες, εντάξει, εκατέλαβα χωριά, έκαμαν, αλλά προηγήθηκαν ενδεχομένως ή έγιναν και εγκλήματα από μέρους κάποιων ακραίων Ελληνοκυπρίων, όπως είναι το έγκλημα της δολοφονίας των 126 αμάχων Τουρκοκυπρίων γυναικοπαίδων ως επιτοπλίστος στην Αλώαν, τη Μάραθαν και το Σανταλάρι, τρία μικρά τουρκοκυπριακά χωριά της Μεσαωρίας. Όπως ήταν η δολοφονία των Τουρκοκυπρίων που εσυλάβαμε εχμαλώτων και επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να τους εκτελέσουν, τους εκτέλεσαν μία νυχτή, 83-84. Εγώ έκανα λοιπόν μια ιστορία, οι επιζήσαντες, και έχω φιλοξενήσει δύο γνωστές ιστορίες, έτσι ήταν ανακάλυψη δική μου, έχουν ξαναμιλήσει οι άνθρωποι αυτοί. Έναν Τουρκοκύπριο, το Σουάτ Καφαντάρ, που ζει στο βουνό απέναντι στον Πενταδάχτυλο. Το βουνό είναι ένα χωριό που κάτω από τη σημαία των Τουρκών, ο οποίος ήταν εχμάλωτος με τους 84 Τουρκοκύπριους της Τόχνης, τους οποίους εσκότωσαν κάποιοι της ΕΟΚΑ Β τη νύχτα της 14ης Αυγούστου. Τους εκτέλεσαν όλους, τούτος επέσαν πάνω του οι υπόλοιποι σκοτωμένοι, έμεινε από κάτω, εγλίτωσε και σιγά σιγά που ενύχτωσε έφυγε τους νεκρούς από πάνω του, κατάφερε και περπάτησε, ήταν τραυματίας, εδιεσώθην και μαρτύρησε τι είχε γίνει. Την ίδια ώρα φιλοξενήσαμε και έναν Ελληνοκύπριο, τον Πέτρο Σουπουρίν από το Παλέκυθρον, Λευκοσία, του οποίου σκοτώσαν οι Τουρκοκύπροι ένοπλοι μπροστά στα μάτια του, τη μάνα του, τον πατέρα του, τη θεία του και τα δύο του αδέλφια μπροστά στα μάτια του. Σύνολο 18 άτομα νομίζω ήταν στο σπίτι της οικογένειας Σουπουρί που σκοτώσα. Επέζησε ο Πέτρος Σουπουρίς, είναι πιλότος, ήταν πιλότος των Κυπριακών Αερογραμμών, τώρα είναι σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία, και ο οποίος και ο Πέτρος Σουπουρίς και ο Σουάτ Καφαντάρ
καταλήγουν στο ότι είναι αδιέξοδο εάν δεν δούμε τι έχει γίνει και αν δεν αναζητήσουμε έναν δρόμο μέσα από την ειρήνη. Αυτό. Wow. Σοκαριστικά τα πράγματα. Του που είπες να σκοτώνουν όλη την οικογένεια σου μπροστά, να χτελούν 82 άτομα μπροστά. Σηκώνεται τρίχα το οποίο το ακούει και πράγματα που έγινα. Ναι, ήξερες εσύ, ερώτηση. Άκουσες κάτι έτσι. Ήξερα, επειδή όχι του τα συγκεκριμένα, αλλά είχα διερευνήσει να δω και την άλλη πλευρά. Ρε, ναι. Μα έχει και άλλη πλευρά, είναι μόνο το νοήσμα που μας είπα. Συγγνώμη, εγώ πιστεύω σε κάτι. Αλλά πολλοί στην ηλικία μου και κάτω από 40, 30, όχι, κάπου 30 το ερευνήσαν και απλά έχουν ιδέα για τον το ζήτημα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι δυστυχώς αυτή που μας έμαθε το σχολείο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτόν εγώ ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση σου, γιατί σε είδα λίγο να επικρίνει και το τι μας μαθαίνει το σχολείο. Έτσι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λέω και επικαλούμε και μια φράση που είπε ο Διονύσιος Σολωμός, ότι το εθνικό είναι και το αληθές. Δηλαδή δεν έχει το έθνος να κρύψει την αλήθεια. Έτσι. Και λαλώ και μια άλλη φράση που είπε ένας Κύπριος λαϊκός ποιητής μεγάλος, ο Παύλος Λιασίδης, διψώ αλήθεια ασέν και με γέμα. Με κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να ματώνει πολλές φορές η αλήθεια, αλλά είναι η αλήθεια. Θα πρέπει να την αντέξουμε, να την συζητήσουμε, να την κατανοήσουμε και να μην την αποκρύβουμε. Αυτό. Εκουράστηκες. Όχι, δεν κουράστηκα καθόλου. Η αλήθεια όμως δύσκολη λέξη. Επειδή ποιος λέει την αλήθεια, τι μπορεί να σου πω εγώ τη δική μου αλήθεια που με αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα κτλ. Μπορεί να είναι υποκειμενική η αλήθεια. Υποκειμενική η αλήθεια. Αλλά το να ψάξεις και να έβρεις που μόνος σου να δεις και την άλλη όψη του νομίσματος, είναι ενδιαφέρον. Εν χάνεις κάτι να γυρέψεις. Σωστό. Να δεις τα... Εντάξει, και γύρω από τη θρησκεία, ας πούμε, ή γύρω από την εκκλησία υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε την αλήθεια, έτσι. Όπως. Όπως το τελευταίο σκάνδαλο που ταλανίζει την κοινωνία. Το θέμα με τη Μονή Ναβακούμ, έτσι. Δηλαδή εκεί που είχε δημιουργηθεί μια εικόνα για μια Μονή που έκανε φιλανθρωπικό έργο κλπ. Έφνης κατέρρευσε αυτή η εικόνα. Τώρα που είναι η αλήθεια θα το μάθουμε στη συνέχεια. Άρα, ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω στην αλήθεια και κάνει. Συμφωνώ με τον που λέει, ότι να πεις την αλήθεια ως ό,τι και να φκείς, να με φαίνεσαι καλός. Και, ας πούμε, τον που ευκήγα, έτσι είπα πριν, ας πούμε, πάρω σε μια θέση. Δεν ξέρω τι είναι να κάνω, θωρώ και κάνω, ας πούμε, είναι η αλήθεια κάπως τούτο. Ναι, αλλά πρόσεξε. Είσαι να αναλύσεις την αλήθεια. Να είσαι ειλικρινής. Όχι, αυτό είναι ειλικρίνεια, αλλά εγώ μπορώ να εμπιστευτώ σε έναν που θα με εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μου λέει, άκου ρε κουμπάρε, εγώ βλέποντας και κάνοντας, να σου το πω στην ελληνική, θωρώ και αναλόγως προσαρμόζομαι. Είναι πολλά πιστικό, με καταλάβεις, φίλε. Ναι, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι ειλικρίνεια. Αν ρωτήσεις το Steve Jobs, ίνταλος έκαμε την Apple, να σου πει, α, έξερα, είχα τούντο θέσεις, τούντο σχέδιο. Να σου πει, εδοκίμασα να κάνω και το πρόβλημα, ευκήγα 1500 προβλήματα, τελικά έκαναμε ένα άλλο πρόβλημα, τελικά είναι τα Mac, τα τηλέφωνα που μας έκαναν 3 εκατομμύρια, έτσι έκαμε το Mac και ξέρε να κάνουμε και το τηλέφωνο. Ευκένουμε μέσα... Εμένα ξέρεις τι με συγκινεί από τον Steven Jobs, ότι ήταν του κινήματος το χίπιδο της δεκαετίας του 70, ήταν ρήξη με το κατεστημένο, έτσι συμφωνείς, ήταν ρήξη. Συγκινητικό είναι το πόσο. Επίνε ταξίδιψε. Έπινε καροτοχυμούς. Έπινε καροτοχυμούς, περπάξει πόλητος. Και έκαμε ναρκωτικά από τα πολύ που ήταν μητσής για να κάνει ο χύπης. Τούτο είναι η πραγματικότητα. Και εγώ ας πούμε, μην τα λέω σε ένα YouTuber. Θωρείς και κάνεις. Αφού δεν τα βρεις δεδομένα, θωρείς, μαθαίνεις. Και στο 2024, να σου πω την αλήθεια, η γνώση σταμένεσαι να είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
το να κάνεις πρόγραμμα να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη γνώση εντύνω που σε βγάλει αποτελεσματικό. Ναι. Η γνώση είναι, έχουμε μούχτη παντού και πάντα. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ερώτηση λίγο. Προχτές μια κυρία, ναι, προχτές μια κυρία που σε είχα φιλοξενήσει μέσω Skype στην εκπομπή, χρησιμοποίησες και τρεις αγγλικές φράσεις γιατί δεν έχουμε αντιστοιχεία ελληνικό. Όχι, κάμω τα σπατάτες. Και λέει μου, κύριε Παρούτη, επιτέλους πρέπει να καθιερώσετε μία γλώσσα. Είναι η ελληνική γλώσσα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ο άλλος. Σκέφτομαι να πω, κυρία μου, έφυγε τούτος. Τελειώσαμε. Εντάξει, είναι και τούτο όμως. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές έχουμε λέξεις στην ελληνική, αλλά ενδεχομένως να υιοθετούμε την αγγλική, γιατί είναι διεθνής ορολογία ενδεχομένως, ιδιαίτερα στη γλώσσα τη δική σας, των YouTubers, όπως λες. Όχι μόνο στο YouTube. Η νεολαία, άμα δεις όλη η νεολαία, σύρνει κάτω από 30 σύρνει εγγλεζικές λέξεις. Σύρνει εγγλεζικές, εντάξει, παλιά σύρνανε και καμιά ντουρσική στην Κύπρο. Εγώ θυμούμαι κάτι άλλο όμως. Θυμούμαι παλιά ότι λέγαμε να πάμε. Έχουν το πρόβλημα και οι κύριοι δεν μας σωρούσαν το με τη. Ότι γνώρισα έναν παππού 80 χρονών που θεωρεί το podcast και λέει μου, μα μέσα σε μια τσιντά αγγλικά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε να μπω λαλή. Έχει δίκιο ο παππούς. Έχει δίκιο ο παππούς. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Κάποτε ας πούμε εγώ υπήρξε και μια περίοδος έντονης αμφισβήτησης των αγγλικών. Κακώς κατ' εμέναν, αλλά υπήρξε. Θυμούμαι, Ελέα, ας πούμε, λέμε να πάμε δισκοτέκ. Ενώ η δισκοτέκ ήταν δισκοθήκη, επίσης στην Αγγλία έγινε δισκοτέκ και υιοθετήσαμε το αγγλικό όνομα, αν κατάλαβες. Συνεπώς υπάρχουν πολλές λέξεις όπου η ρίζα τους είναι ελληνική, αλλά χρησιμοποιούμε την αγγλική έτσι προφορά. Να σου πω την αλήθεια, εμένα. Εσύ ενοχλεί. Με πολύ πειράζει λόγω ότι ο σκοπός που μιλούμε για να περνούμε πληροφορία. Ναι. Ώσπου περνώ την πληροφορία σωστά, εντάξει, είναι ωραία να χρησιμοποιούμε όμως, τη γλώσσα μας ναι. και την ελληνική. Εγώ αλλά νομίζω ότι απευθύνεσαι σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, με καταλάβεις. Όχι, λάθος που κάνω. Ο σκοπός που μιλώ τώρα. Πρέπει να με καταλάβουν όλοι. Άρα λάθος να σύρνω κάποιες λέξεις που δεν θα καταλαβαίνουν. Εν τούτη δουλειά μου. Εντάξει, να με καταλαβαίνουν. Αλλά και εσύ, πολλές φορές με τον ωραίο τρόπο που μιλάς, με τις δύσκολες λέξεις που χρησιμοποιούν, δεν σε καταλαβαίνουν κάποιες φορές όλοι. Ναι. Λόγω από και οι νέοι δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις. Άρα και εσύ έχεις τον σωστό, το χάσμα. Σωστό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εγώ έχω τον το πρόβλημα. Καλό επιχείρημα. Με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει. Αλλά εσύ να πούμε εσύ ο καλός, επειδή ξέρεις τα ελληνικά καλά. Εγώ είμαι ο κακός που συρνώ γκρινγκλίς, αγγλικά. Μηνύματα που γράφεις γκρινγκλίς. Γράφουν γκρινγκλίς, γιατί ρε παιδί μου όμως. Γιατί έλας, εμένα, στέλνουν μου κάτι μηνύματα στην εκπομπή που είναι γκρινγκλίς. Εν εκ των πραγμάτων, δεν είμαι εκπαιδευμένος εγώ να θκευάσω στο τάμπλετ το μήνυμα γκρινγκλίς. Εν το είπα καμιά φορά, λέω το τώρα. Δυσκολεύκουμε, με καταλάβες. Να μεταφράσω τα γκρίκλεις. Χάσμα γενεών, κουμπάρι. Είναι χάσμα γενεών. Υπάρχει χάσμα γενεών. Εσύ, είναι ωραίο θέμα αυτό. Υπάρχει χάσμα γενεών. Αφού δυσκολεύουμε να συνομιλήσουμε, τώρα που σύρνουν γκρίκλεις και εσύ. Όχι, συγγνώμη. Έκανα μια επισήμαση, μια χαρά συνομιλούμε και μια χαρά καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω να δω. Εγώ προχτές έκανα μια συζήτηση για την νεανική παραβατικότητα. Μετά το Πάσχαν, το Άγιο Σάββατον, τον Ήψονα, το Τσίτιν, το Αλιβάθια. Το ειδικό σχολείο στη Λευκοσία, είδαμε ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα έκρηξης νέων ανθρώπων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν παραβατικοί. Όμως δεν το έκαναμε την προσέγγιση, την πατερναλιστική του ότι ρε, μα ήταν που κάνουν τα κοπελούθια μας και ότι φταίουν οι γονείς κλπ. Κλπ. Με καταλάβες, νομίζω ότι ξανά στη θεωρία η αλήθεια είναι μέσα στη μέση. Μάλιστα, και αυτό με έφερε και εμένα. Για να ναι, πω την πλευρά του. Συγγνώμη, είναι σε εκείνη τη συζήτηση που σε είχα. Ξέχασα. Ναι. Που ήθελα να πω. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό σε έφερα και εσένα. Διότι σε είδα εσένα, ξαναλέω, στις παρεμβάσεις σου να επικρίνεις το παλαιοκομματικό ή το μεγαλύτερο ηλικιακά σύστημα, να πούμε. Όμως πολλές φορές δεν ξέρω, εγώ σου είπα ότι εγώ θεωρώ ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους. Έτσι να διαχειριστούμε τώρα. Γιατί στην ηλικία τη δική μου εν υπήρχαν παραβατικοί. Μπορεί να ήμουν και εγώ παραβατικός. Έσυρνα και εγώ, θυμούμαι, μια-δυο χρονιές πυροτεχνήματα. Χειρός όμως, όχι. Ήταν όσα ριάλια είχαμε, αγοράζαμε. Αλλά ή έκαναμε τσάκρες, εμείς κροτίδες. Έκαναμε.
Συνεπώς, είναι κάθε πράγμα αναλόγως της ηλικίας. Αλλά νομίζω ότι σήμερα συντείνουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Υπάρχει ευκολία χρήματος. Με καταλαβές. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία που μου δείχνει συνέχεια. Όπου μπορεί και να μπει τώρα να πει τέλο να κάνω, ξέρω εγώ, μια. Και να οργανωθούν πολλά καλύτερα. Ναι, ή μπορεί να συνομιλήσουν χωρί να του πάρει κανένα είδηση και να πούν η ώρα 7 θα είμαστε μπόξο από το αρχηγείο αστυνομία να σύρουμε μπογιάν κότσινη, α πούμε. Κάμαντο. Δεν το ξέρω, κάμαντο. Δεν ξέρω. Όχι. Άρα, ενδιαφέρον να το συζητήσουμε 2-3 λεπτά την νέα. Να το συζητήσουμε. Σου είπα ότι έχουμε χρόνο να βατικότητα, ναι. Εγώ δεν ξέρω αν τα. Επειδή την ώρα που μπήκα, ήμουν live για 12 ώρες συνεχόμενα. Άρα σταμάτησα το live, έπιανα τηλέφωνα. Και μπήκα, δεν ξέρω αν. Άρεσε μου, να σου πω ότι μου άρεσε από εκείνη τη συνομιλία. Και κύριε Παρούτη, χάρηκα ότι είναι να κάνουμε podcast μαζί. Δέσμευση δημόσια. Συνέχισε. Ναι, αν με διαφημίζει, τα σπήρεσε να πέσει, σε πλακώσει. Άρα δεν μπορούσε να μου πει όχι μετά από τσιντή. Είπα σου εγώ, θυμάσαι τι σου είπα. Μια λέξη που μπορεί να μην την ξέρει. Είδομε. Να δούμε, ρε κουμπάρε. Άρα το πόρισμα με την ανοιγή παραγωγικότητα που ήθελα να πω που ευκήγα στην εκπομπή. Εσύ να πω τι πιστεύεις τώρα που το συζητάμε. Αν είναι τόσο καταπιεσμένοι οι μαθητές, είναι λογικό. Άμα σε τσιλώ όλη την ώρα, γιώσω σου πουνιαρίσκω σε καρκαγιός, άμα σου γάτσω μπάτσο. Θα φυσιολογικό να το δω. Και τούτο το pressing που είδες που χρησιμοποιώ εγώ ξένη λέξη. Αυτή η πίεση, αυτή η πίεση που νιώθουν οι μαθητές, πώς θα προέρχεται από το εξεταστικό κεντρικό σύστημα. Δεν είναι μόνο το σχολείο, θεωρώ, αλλά ένα μεγάλο βασμό είναι το σχολείο, πιστεύω. Yeah. Ότι πάζουν για μέ, δεν τους αρέσει και αναγκάζονται. Άρα σκέφτομαι τώρα εσύ, ας πούμε. Ας σε βάλαμε μέσα στο σχολείο τώρα να πάει κάμε στον το πράγμα. Ένας λογικός άνθρωπος που έχει την καριέρα του και αρέσει και μου κάνει. Τώρα να σε βάλουμε μέσα στο σχολείο, να πιένεις σχολείο, ήταν να δεχτείς. Συγγνώμη, έχω πάει πριν 2-3 εβδομάδες σε 2 τάξεις ενός λυκείου να μιλήσω για κάτι, για αυτά τα γεγονότα που λέγαμε του 60. Και διαπίστωσα ότι δεν μπορώ εγώ να είμαι εκπαιδευτικός γιατί με ενοχλούν κάποια πράγματα. Η γυναίκα μου λέει πολλές φορές ότι θα μπορούσες με τίποτε να ήσουν εκπαιδευτικός. Διότι εθώρον τον ένα μητσί, σαν εμιλούσαμε, έπαιζε με το κινητό του. Εθωρούσα έναν άλλον ετσιμάτου. Μια κορούα η οποία ενδεχομένως να εθκεύαζε τη νύχτα γιατί εμπήκαμε στην εξεταστική, να ήταν ούτε παρακολουθούσε ούτε άκουσε, απλώς εθώρε μας και αμέτια. Ναι, ξέρεις, τούτον όμως μπορεί να προκαλεί, ας πούμε, σε κάποιον που πήγαινε αφιλοκερδός. Μα και ξέρεις όμως, ναι. Οι μαθητές είναι συνηθισμένοι. Το ό,τι να μας σπουδάμε είναι να μπελάρεις. Άρα δεν φταίει εσύ. Να σου πω κάτι. Είναι καλά όμως. Ναι, το ξέρω. Είναι καλά όμως να υπάρχει ένα φίλτρο. Μπορεί να μην είναι ακριβώς πελάρα. Δεν λέω ότι εγώ είπα. Όχι, συμφωνώ ότι με αλλά μάθαν ότι έρχονται τα μέλη και ένα μάθημα της ημέρας είναι ενδιαφέρον που τον αγαπημένο μας καθηγητή και τα όλα ούλα μας εμπνέω, μας αρέσκουν, αναγκάζουν μας, φωνάζουν μας να βγάλουν το πράγμα ως συνήθιο. Είμαστε ανθρώποι των συνήθειών μας. Άρα, ένας έξυπνος να έρθει μες στην τάξη, και ένας που ξέρει να σου εξηγήσει κτλ. Να το χειριστείς όπως χειρίζεσαι του υπόλοιπου. Επειδή κουράστηκες. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ έμπιανω το. Εμένα από τότε πάω, σκάζουν όλοι και ακούμε οι μαθητές. Διότι μιλάς τη γλώσσα τους. Αυτή είναι η διαφορά. Και διαφωνώ εγώ. Εσύ μιλάς τη γλώσσα τους. Τούτη την αργό, ξέρεις να που σημαίνει αργό. Κατάλαβα, τούτη γλώσσα που μιλάω εγώ. Τούτη γλώσσα που μιλάς εσύ. Εν κατανοητή πολλά πιο καλά, πιο εύπεπτη για τους νέους ανθρώπους. Εντάξει, εγώ μπορεί να χρησιμοποιούσα και πράγματα που δεν τα ξέρα, ρε παιδί. Όχι γλωσσολογικά, αλλά και ως γεγονότα που δεν τους ενδιέφερα. Συνεπώς, είναι το θέμα επικοινωνίας. Και πάμε στους καθηγητές. Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πάει για μένα εξ επαγγέλματος, έτσι. Μπορεί να έχουμε θαυμάσιους εκπαιδευτικούς, ταγμένους εκπαιδευτικούς, μπορεί να έχουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι πάνε για να πληρωθούν, να τελειώσει ο μήνας κλπ. Θέλουν να μάθουν, θέλουν να μην μάθουν. Υπάρχει τρίτο. Να χρησιμοποιήσει τρόπον επικοινωνίας
Εντάξει, ή επειδή είναι ο καθηγητής, η σχέση καθηγητή-μαθητή, ας πούμε, υπάρχει πάντα μια μορφή αμφισβήτησης. Όπως την έζησες και εσύ, όπως την έζησα και εγώ στον καιρό μου. Εγώ θυμούμαι μια καθηγήτρια μου, άρεσε και μου πάντα το κομπολόι και ευκήκα στον πίνακα μαθητής λυκείου με το κομπολογάκι μου και μόλις το έκανα έτσι είπα μου πέρασε έξω. Εντάξει, ήταν ένδειξη ασέβειας τότε. Τώρα, το τι ήταν ασέβεια τότε προς τους εκπαιδευτικούς, σήμερα είμαστε πολλά χειρότερα. Κατά εμάς, λόγω του χάσματος των γενεών. Ξέρεις τι είναι το που έκαμε, η αυθεντία. Τούτον που πιστεύουμε ότι ο καθηγητής μπαίνει και ένα λάθαστο και ξέρει τα ούλα. Συνεπώς είναι λάθος του εκπαιδευτικού συστήματος η θεωρία της αυθεντίας. Θα έπρεπε να επειδή υπάρχει... Επειδή ποτέ κανένας αυθεντία. Δεν είναι αυθεντία. Εντάξει, μπορεί να ξέρει πράγματα και τα λοιπά και... αντί να πούμε στα μαθητές παιδιά, δεν τα ξέρουμε νουλά, ελάτε να τα μάθουμε. Αν πούμε σε ένα ταξίδι μάθησης και ηθικιό μας και ως καθηγητής, να τα μάθουμε μαζί, ενδιαφέρον το πράγμα, να εξηγήσει τον λόγο. Ας πούμε, αν παράδειγμα, αντί να σας πω, ας κάνω τώρα μάθημα για βίδε και για αυτοκίνητα, να σας πω, παιδιά, το αυτοκίνητο θα εδώ ξυστήσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο λόγος καταλαβαίνω, ας πούμε, α, γιατί υπάρχει το κατσαβίδι, γιατί υπάρχει τούτη βίδα, γιατί υπάρχει. Και βγάλουν την ολότητα, και βγάλουν νόημα μέσα. Ξέρεις, έχουμε εκπαιδευτικά συστήματα που ακολουθούν τούτο το μοντέλο, έτσι. Και πολλά πιο πετυχημένα τη Φιλανδία. Σαφώς. Εντάξει, τώρα και η Φιλανδία ξέρει, κάναμε και λίγο μύθο. Αλλά είναι πιο διαδραστικό το σύστημα. Δηλαδή, μετέχει ο μαθητής, είναι μέσα στο σύστημα. Εν έχουμε τη γνώση που προσπαθεί να τη φυτέψει μέσα στο μυαλό του Φιδία και του Σωτήρη. Φυσικά και πρέπει ο κόσμος που είναι μέσα στο σχολείο να είναι αντιπροσωπευτικός του κόσμου που είναι έξω. Ναι. Όμως μια ερώτηση. Όπως επειδή στην Κύπρο τώρα σιγά σιγά ζούμε και λίγο μια πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή έχουμε παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες με άλλα ήθη, με άλλες γλώσσες που δεν ξέρουν, εμπεριπλέκονται τα πράγματα. Περιπλέγονται, δεν είμαστε όλοι ανθρώποι. Είμαστε θεωρητικά άρα, όλοι. Ναι, περιπλέγονται, τώρα... εμείς τα περιπλέγουμε. Θεωρώ ότι περιπλέγονται από μόνα τους. Άμα είμαστε ένα μωρό, άμα είναι άσπρο και μαύρο, δεν έχουν πρόβλημα να μιλήσουν. Σωστό. Και να κάνουν να συνεννοηθούν και να παίξουν και να κάνουν. Άρα εμείς τους βάλουμε το πρόβλημα, είναι η κοινωνία τους κάνουμε project το πρόβλημα πάνω τους. Αλλά εντάξει, τούτο της νεανικής πραγματικότητας, εγώ θεωρώ το πολύ φυσιολογικό. Άμα τους καρκαλιάζουν την ημέρα, φυσιολογικό να τους κάτσουν και μπάτσο. Και εγώ λέω και κάτι άλλο, μα υπήρχε πάντα νεανική παραβατικότητα. Και πάντα υπήρχε το σχολείο. Και πάντα υπήρχε το σχολείο. Και πάντα υπήρχε και το χάσμα νοοτροπίας μεγαλύτερων με τους νεαρότερους, έτσι. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές νομίζω ότι ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε εκφάνσεις σήμερα τούτης της παραβατικότητας που είναι πολλά πιο έντονες. Δηλαδή, νομίζω ότι θα τολμούσα πριν 20-30 χρόνια να κρούσουν την τάξη του, ρε παιδί, να εισβάλλουν φωτιά. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε κατεγραμμένα γεγονότα που έγιναν, αλλά εντάξει. Και τώρα να σου πω κάτι άλλο. Τζον, μου είπατε στο γιατί τα παραπάνω φαινόμενα που κρούζουν και σπάζουν και κάμουν σχολεία. Ναι. Δείχνει κάτι τούτο. Ναι, δείχνει το μένος των μαθητών προς το σχολείο. Ερώτηση. Εγώ λέω ότι η μετάδοση της πληροφορίας με το γρήγορο τρόπο, δηλαδή εάν κρούσει έναν περιπολικό στον Παχίαμον τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Να το δούς, σχεδόν αμέσως θα το δούν. Ενώ πριν από 40 χρόνια έπρεπε να το δημοσιεύσουν τη Δευτέρα που είχε να κυκλοφορήσουν εφημερίδες και την Τρίτη, να το πει τηλεόραση, θα το έλεγε κλπ. Ενώ ότι η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας ενεργεί πολλές φορές μιμητικά στους νέους. Μιμητικά και μπορείς να κάνεις και πιο... Τώρα είναι μόνο της Κύπρου. Θωρείς να κάνεις στο TikTok θωρείς τον πόλεμο του. Μπορείς να δεις και εν τόν πρόβλημα είναι ένα καλό μασέρι η τεχνολογία. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να σκοτώσεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να βάλεις βούτυρο στο ψωμί σου. Άρα... Θωρείτε, με συγχύζεσαι. Να φύγουμε σε 18 λεπτά να φύγουμε. Βλέπεις ρολόι, πού βλέπεις ρολόι. Πού βλέπεις το ρολόι. Έχω εδώ. Δεν βιάζομαι πραγματικά. Χαίρομαι τη συνομιλία. Συγγνώμη, είναι φύγω. Ζωντανή. Ναι, και θέλω να σου πω το εξής.
ότι αν κουραστείς εσύ στις ερωτήσεις, αναλαμβάνω εγώ να σε στριμώξω γρήγορα. Δεν κουραστικά. Αλλά θα σου δώσω. Όχι, θα σου δώσω την ευκαιρία να με στριμώξεις γρήγορα. Σε παρακαλώ. Εγώ θέλω ακριβώς επειδή είμαι εδώ για να κουβεντιάσουμε και είμαι στη διάθεσή σου. Παρακαλώ. Αν θέλει να ρωτήσω οτιδήποτε. Όχι, έχω πολλές ερωτήσεις. Πριν που μιλούσαμε για τα κυπριακά δεδομένα, επειδή είσαι δημοσιογράφος τόσα πολλά χρόνια, θα μου πεις έτσι λίγο τα πιο σοκαριστικά πράγματα γεγονότα. Γεγονότα που είδες στη δημοσιογραφία που δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Έχεις δίκιο. Και πρέπει να ακούσει προς τη φορά. Αν τούτο που είπες, πιστεύω είναι και καθήκον μου και εμένα να δούμε φως σε πράγματα που είναι πιάσει το publicity που χρειάζεται ή που προπαγάνδα ή που αμελία. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι να μην μπούμε σε αυτόν το trip, να πούμε πράγματα που υπάρχουν πολλά πράγματα που ξέρουμε ή πράγματα που εικάζουμε ότι έγιναν κλπ. Εγώ ήθελα να πω, ας πούμε, δύο-τρία πράγματα συγκλονιστικά γεγονότα που με συγκλώνησαν και εμένα ως δημοσιογράφων, ας πούμε. Έτσι. Να σου πω μερικά. Σε παρακαλώ. Το 1996, πότε γεννήθηκες? Το 2000. Το 2000, αγέννητος. Το 1996, ναι, ήταν που γεννήθηκε η κόρη μου εμένα, έγινε μια πορεία μοτοσυκλετιστό κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης και κατέληξε στη Δερίνια. Σε εκείνη την πορεία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι από το παραλίμνη, ο Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού. Έτυχε να είμαι στο στούντιο εγώ, στο ΡΙΚ, Anchorman. Ήμουν μέσα εγώ, γιατί θα γεννούσε η γυναίκα μου και ζήτησα να είμαι μέσα, να μην είμαι εκτός. Και έζησα την ώρα της δολοφονίας, δηλαδή ήμουν στο στούντιο, μιλούσα στο ραδιόφωνο και την ίδια ώρα έβλεπα την τηλεόραση που σκοτώσασαν τον Σολωμού στον Ιστόν, ας πούμε. Ήταν σοκαριστικό. Ήταν ζωντανή συνάδοση. Ναι, ήταν ζωντανή εικόνα. Εγώ έκανα ραδιόφωνο. Εγώ έπρεπε να το μεταφέρω με λόγια, διότι ραδιόφωνο που έκανα στο τρίτον του ΡΙΚ. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί ο δημοσιογράφος δεν πρέπει ούτε να καταρρεύσει, ούτε να μιξοκλαίει, ούτε να προκαλέσει πανικό, ούτε να προκαλέσει τρόμο. Θα πρέπει να διαχειριστείς το γεγονός και να το μεταφέρεις ή δυνατόν στις πραγματικές του διαστάσεις. Έτσι. Έζησα δύο μέρες, τρεις μέρες νωρίτερα τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, βλέποντας τις εικόνες που τον εξυλοκοπούσαν μέσα στην νεκρή ζώνη. Το ίδιο έζησα και την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν χτύπησε το πρώτο αεροπλάνο, τον έναν εκ των δύο πύργων, των δίδυμων, εμπήκα στο στούντιο εγώ για να περιγράψω. Αλλά μετά, όσοι θυμούνται, μετά από μερικά λεπτά, εν εξελίξη της εικόνας που έβλεπες, είδαμε το δεύτερο αεροπλάνο, ο ΝΕΑΡ, να καρφώνεται στον άλλον πύργο και μετά να καταραίουν και οι δύο πύργοι. Εκεί δεν είχαμε ούτε ανταποκριτές την ώρα, ούτε πραγματική εικόνα του εύρους του πώς άλλασε ο κόσμος. Έζησα και την πτώση του ήλιος του αεροπλάνου το 2005. Όταν... το 5, ναι, σωστά, το 5. Όταν... Θυμούμαι ότι εγώ ήμουν 5 χρόνια, ήταν λίγο, τόσο σοκαριστικό. Ναι, ήταν σοκαριστικό. Εγώ ήμουν εκτός υπηρεσίας, όμως άκουσα ότι αγνοήτουν έναν αεροπλάνο και πήγα στο γραφείο μου, στην εφημερίδα Πολίτης. Και έκατσα στο γραφείο και ακόμα ο ανταποκριτής εμετέδιδε ότι αγνοείται και δύο ελληνικά πολεμικά, είχαν προσεγγίσει, είδαν ότι δεν υπήρχαν πιλότοι, είχαν καταρρεύσει όλοι και σε λίγο ακούσαμε ότι εκατέρρευσε. Και αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια εφημερίδα το 2005, πριν από 20 περίπου χρόνια, δεν υπήρχαν τόσα μέσα. Καταλάβες, έπρεπε να διατάξεις την ομάδα, να φέρεις δημοσιογράφους και να σου πω την πιο συγκλονιστική ιστορία. Τότε δεν είχαμε πολύ Facebook για να μπορείς εύκολα να έβρεις τη φωτογραφία που είχε ανιρτημένη, ο Α, ο Β κλπ. Έπρεπε να πάμε στα σπίτια των θυμάτων, των νεκρών. Δεν επίαμε στις 14, επίαμε στις 15 Αύγουστο, όταν ανακοινώθηκαν πλέον τα ονόματα και θυμάμαι μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ζήτησα βοήθεια από έναν, δεν υπήρχε ούτε GPS τότε ακόμα, από έναν, ή ήταν στα σπάργανα των GPS, δεν το είχαμε πάει στα κινητά, ζήτησα από έναν ταξί, ένα γραφείο ταξί στη Λευκοσία και με καθοδηγούσε να πηγαίνω και πήγαινα στο σπίτι της Α οικογένειας, της Β οικογένειας, κάθομαι και αμέ μαζί τους. Έκλαια κι εγώ,
γιατί ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές. Προσπαθούσα όμως να έβρω μια-δυο φωτογραφίες των θυμάτων, να τις πάρω μαζί μου, να τις πάω στην εφημερίδα. Είχαμε σκάνερ τότε. Χτιμούσαν το οικογένεια που... μπορεί να σου πω ότι μπορεί να ενοχλούνταν. Όχι χτιμούσαν το. Ξέρεις, το να κίνει να είναι μέσα στο δράμα του και ο δημοσιογράφος να είναι εκεί για να βρει φωτογραφίες των θυμάτων, ας πούμε. Εν ήταν το καλύτερο. Για παράδειγμα, θυμούμαι ότι είχα πάει στο σπίτι της μητέρας του αεροσυνοδού που εμπήκε στο πιλωτήριο τότε, μαζί με την κοπέλα του που ήταν επίσης αεροσυνοδός στην μοιραία πτήση. Εκρατούσε τη φωτογραφία Τζέκλε και της λέω: «Σε παρακαλώ, δώσ' μου την και θα πάω και σε μισή ώρα θα σου τη φέρω». Και την επήρα από τα Λατσιά στο κέντρο της Λευκωσίας και ξαναεπέστρεψα πίσω. Είχαμε τότε, θυμούμαι όμως, τα πρωτόγωνα σκάνερ. Ναι. Νιώθες άσχημα δηλαδή? Ναι, νιώθες άσχημα διότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο σκληρό, για να μην πω ότι έμοιαζε λίγο έτσι, ξέρεις, με νεκροθάφτη, όπου εσύ για να κάνεις τη δουλειά σου έπρεπε να αφήκεις την άκρη των πόνων του ανθρώπου για το συγγενή του, για το παιδί και του. Και γιατί έπρεπε να το κάνεις? Διότι θέλαμε για να βάλουμε στην εφημερίδα τα ονόματα των θυμάτων. Είχαν ενδιαφέρον, είχα. Ναι. Επειδή μιλήσαμε και λίγο για την προγενέστερη δημοσιογραφία, γι' αυτό το λέω τούτο. Συνεπώς, εντάξει, όμως έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα στην περίοδο που έγραφα στην έντυπη δημοσιογραφία με πολλά σκάνδαλα σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, δηλαδή πράγματα τα οποία και τότε έδειχναν διαφθορά, διαπλοκή κλπ. Είδα ότι στην ουσία καμιά διερεύνηση δεν έγινε. Κανένας δεν κατέληξε στη φυλακή. Έτσι, είχαμε τον καιρό που γεννήθηκες εσύ το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου ο κόσμος έχασε τις οικονομίες του γιατί ενόμισε ότι τούτον το φρούτον φέρνει λεφτά. Δεν καταδικάστηκε κανένας. Είδαμε ότι η πολιτεία, η βουλή, η κυβέρνηση δεν είχαν έναν επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για να προστατεύσουν τους επίδοξους παίχτες των επενδύσεων σε κινητές αξίες στο χρηματιστήριο. Ύστερα είδαμε τη φούσκα των ακινήτων, είδαμε την κατάρρευση των τραπεζών των καιρών που ήσουν 10-12 χρονών εσύ, 13, το κούρεμα των καταθέσεων που πάλι κανένας οδηγήθηκε ενώπιον της φυλακής. Γιατί? Υπάρχει μία ατιμορρησία και νομίζω πλέον τα πράγματα έφτασαν σε οριακό σημείο. Εγώ θα έλεγα ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Διότι, εντάξει, φταίουν πάρα πολλά πράγματα. Πέραν ότι υπάρχει μια συγκάλυψη, αυτό είναι το ένα, πέραν του ότι το σύστημα από μόνο του δημιουργεί τέτοιες τάσεις συγκάλυψης, πέραν του ότι η μικρή κοινωνία, ο ένας ξέρει τον άλλον και συνεπώς εκείνος που ενέχεται μπορεί να έβρει κάποιον άλλον που τον ξέρει για να τον καλύψει, πέραν του ότι υπάρχει και ανικανότητα των διοκτικών αρχών, έτσι, δηλαδή, εκείνος ο οποίος διέπραξε μια φοβερή, μια έξυπνη οικονομική απάτη, χρησιμοποιώντας λογιστική, χρησιμοποιώντας μεθόδους τραπεζικών πρακτικών νομότυπων, εντάξει, δεν μπορεί να την ανακαλύψει και να τη στοιχειοθετήσει ένας αστυνομικός ο οποίος δεν έχει γνώσεις οικονομίας χρηματοπιστωτικού συστήματος, με κατάλαβες? Ναι. Είναι δύσκολα το απουλαλό. Όχι, καλά, καταλάβω. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να καταλάβει τι σοφίστηκε, πόση σοφία κάνουν τις τράπεζες. Με πόση τέχνη έκαμε ένας που ξέρει καλά. Δηλαδή, και τον νόμο και το σύστημα. Πρόσεξε να δεις, εσύ που είσαι εξειδικευμένος τώρα σε τούτο μέσο, έτσι, μπορεί ένας αστυνομικός που δεν έχει γνώσεις εξειδικευμένες να έρθει να σε πιάσει σε αυτό που κάνεις? Δύσκολο. Ναι. Θα πρέπει ένας αντίστοιχος YouTuber να είναι στην ομάδα δίωξης, έτσι ώστε να κατανοεί. Μάλιστα. Εντάξει, εξού και έχουμε άτομα τα οποία είναι πολλά καλά στην τεχνολογία και επιστρατεύουν τα υπηρεσίες πληροφοριών που ξέρουν, έτσι. Αλλά ποιος μας διασφαλίζει ότι τούτους που επιστρατεύει το κράτος δεν αντλούν πληροφορίες για πάρτι τους? Παλιά στην Κύπρο και αλλού υπήρχαν οι τηλεφωνητές όπου συνέδεαν το Α τηλέφωνο με το Β, διαβίσματος, πρωτόγονες καταστάσεις, έτσι. Ο τακουστής, εκείνος που άκουε τη συνομιλία εμένα και του Φιδία ή εμένα με μια φίλη μου,
εντάξει, την οποία παρακολουθούσε κατ' εντολήν του κράτους, γιατί του είπαν ότι ο Παρούτης είναι πράκτορας ενδεχομένως, πρακτορεύει τα συμφέροντα των Τούρκων. Αν άκουεν ότι ο Παρούτης είχε και μια εξωσυζυγική σχέση, μπορεί να τον εκβίαζε για το κομμάτι της εξωσυζυγικής σχέσης. Με καταλαβες, αυτά γινόντουσα. Το ίδιο γίνεται ενδεχομένως σήμερα, μέσα από όλη την τεχνολογία που έχουμε στα σέρκα μας, και μπορεί κάποιοι να εκβιάζουν. Αποκλείς αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λίγο σοκαριστικό. Πολλές φορές ακούεις διαφήμιση μέσα στο μιλάς, μιλούμε για ψάρκα και μπαίνει ψάρκα διαφήμιση ολόγησα μέσα μόλις κάνεις scroll τα social media. Άρα λίγο μου λαλείς, φαντάζομαι ότι γίνεται. Λίγο πρωτόγωνο. Να μπουν να κάνουν τα δεδομένα του κύριου του Παρότη, του Φιδία, οι Αμερικάνοι. Εγώ ας σου κάτι, εγώ ενδεχομένως να είχα υποστεί στο παρελθόν παρακολούθηση. Μπορεί και να πω όχι ενδεχομένως με τα βεβαιότητας. Μάλιστα μια χρονιά όταν έσπασε ένα λογισμικό που αγόρασε η ΚΥΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ήταν και το email μου μέσα. Και μου είπαν ότι ξέρεις, βάλαμε το για demo, για δοκιμή κάποια email, γι' αυτό μεν παρεξηγηθείτε αν τα δείτε. Έγινε αυτό, έτσι. Να σε παρακολουθήσεις για ποιον πράγμα. Εντάξει, ένας δημοσιογράφος, ειδικά πρώτο smart τηλεφώνων, πρώτων έξυπνων τηλεφώνων, είχε μια αξία. Τώρα μπορεί να βλέπει να παίρνει το σήμα από την Κυψέλη που είναι ας πούμε ο Σωτήρης Παρούτης, να τον παρακολουθεί αν εννοώ. Ένας δημοσιογράφος ενδεχομένως, ιδιαίτερα εάν είναι δημοσιογράφος που ασχολείται με έρευνα ή που ασχολείται με πολιτικοκομματικό ρεπορτάζ ή με οικονομικό ρεπορτάζ, να είναι μια καλή πηγή άντλησης πληροφοριών. Τι ετοιμάζει, ποιους στοχεύει. Άρα διεφθαρμένη αστυνομία. Όχι, όχι, μα και σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι η αστυνομία πλέον που παρακολουθεί. Εδώ μπορεί να παρακολουθούν ιδιώτες. Γιατί αποκλείς να παρακολουθούν ιδιώτες. Δεν αποκλείς. Εντάξει, και ασφαλώς. Σε ποια θέματα εσύ, έχεις συγκεκριμένο θέμα που νιώθεις ότι εντζήνων που παρακολουθούν, δεν έχεις ιδέα. Όχι, εγώ έχω ας πούμε θέματα άμυνας, θέματα προσφορών όπου παίζονται προσφορών σε αμυντικούς εξοπλισμούς, σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Θέματα έρευνας, ό,τι ξέρεις ερευνώ εγώ το Φιδία και εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιεύσω κάτι σε βάρος του, γιατί ο Φιδίας συνήργησε με κάποιον άλλον να υποκλέψουν δεδομένα, ας πούμε, λέω τώρα. Έχει μια αξία του το πράγμα. Κατάλαβα. Άρα, λόγω της σημασίας το ρεπορτάζ που έκαμες, είπαν ότι μπορείς να αντλήσουν πληροφορίες που σένα ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες εναντίον σου ή να ξέρουν τι ξέρεις και τα λοιπά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αλλά εμείνα στο να μαθαίνουν, δεν νιώσεις απειλές. Εντάξει. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή ένιωσα ότι απειλήθηκα και ετελούσα λίγο υπό μια διακριτική προστασία της αστυνομίας για ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο εμπλέκεται τον παρακράτος της αστυνομίας μένος εδώ όμως. Δικαιώσε να μπεις. Δεν θέλω να πω, άστο, αυτό είναι ξέχαστο. Θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ ένα λεπτό. Αλλά πρόσεξε. Θα δημοσίευα μια ιστορία περί το 2006 νομίζω. Ναι, όπου κάποιος κρατικός αξιωματούχος είχε πάρει χαλίτικη γη κατά παράβαση της νομοθεσίας. Καταλαβαίνετε μετά που είναι η χαλίτικη, ναι. Κρατική χαλίτικη γη. Έδωκε του το Υπουργικό τότε κατά παράβαση της νομοθεσίας έναν κομμάτι χαλίτικης γης. Θα το δημοσίευα το Σάββατο εγώ και την Παρασκευή. Εντάξει, έκαμε δημοσιογραφική διάσκεψη ο υπουργός, μένος εδώ, θα πω παραπάνω, για να απαντήσει προληπτικά στο τι θα έγραφα το Σάββατο την επομένη. Τι σημαίνει τούτο? Ότι έμαθα με κάποιον τρόπο ότι ετοίμαζα αυτό το πράγμα. Και θα μας πεις. Γιατί θα μας πεις όμως που περιέργεια. Όχι, να σου πω γιατί. Διότι πρώτον να αρχίσουμε να λέμε θα πρέπει να πούμε πάρα πολλές ιστορίες. Γι' αυτόν επιφυλάχθου ίσως να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να σου λέω ονόματα. Αλλά από την άλλη, από τη στιγμή που δεν εκρήθηκαν, γιατί ξέρεις όταν θυγεί κάποιος επηρεαζόμενος,
Πολλοί από αυτούς προσέφευγαν στο δικαστήριο κατηγορώντας το μέσον και τον δημοσιογράφο για δυσφήμιση, λίβελο. Και έγινε του μια ολόκληρη διαδικασία πάμπολες φορές για λιβέλους ενώπιον δικαστηρίου. Εάν δεν οδηγήθηκε και δεν εκρίθηκε ενώπιον δικαστηρίου, αν το πούμε τώρα, παρέχεται η δυνατότητα στο θυγόμενο να κάνει αγωγή ότι ο παρούτης τον εδυσφήμισε στο podcast με το Φιδία. Με καταλάβες? Να πάρει το υλικό τούτο που θα μεταδίδεται και να πρέπει τώρα να αποδείξω εγώ πράγματα που επισυνέβησαν προ 20 ετίας, όπου τα στοιχεία ενδεχομένως να μην τα έχω σήμερα. Κατανοητό, έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει ο κίνδυνος. Τώρα να μου πεις. Παρακόφηκε ο νους του με λίγα λόγια. Τι μας λέει. Έχω 2-3 λεπτά. Θέλω να μου πεις τι σε ενθουσιάζει με τη δουλειά σου τώρα. Τι εντζίνο που σε σηκώνει κάθε πρωί να πάει στη δουλειά σου. Α, ναι. Εντάξει, να σου πω. Καταρχάς, διαπίστωσα ότι η αναγνωρισιμότητα είναι έναν, εντάξει, είναι και καλό και κακό. Δηλαδή το να πιένεις στο σούπερ μάρκετ, συγγνώμη, να ψωνίσεις και να σε σταματά ο Α ή Β κύριος καλοπροαίρετα πάντα να σου πει ξέρεις σωρώσε ή είδα την εκπομπή σου ή έχω τον το πρόβλημα, μπορεί να είναι και καλό και κακό. Όμως θεωρώ ότι ειδικά στο Μέγα τώρα όπου δεν παρεμβαίνει κανένα στη δουλειά μου και σημαντικό είναι αυτό που σου λέω, μου λέει ξέρεις κάμε το έναν, κάμε το άλλον. Υπάρχει ελευθερία και σημαντικό να ενεργείς μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, δηλαδή ο δημοσιογράφος να κρίνει με αυστηρά δημοσιογραφικά κριτήρια αν θα κάνει το αλφα θέμα σήμερα, σήμερα ερήσω εμπαρόδο παρόλο που θα μεταδοθεί αυτή η συνομιλία μας σε μερικές μέρες. Συζητήσαμε εν εκτάσει την υπόθεση του Θανάση Νικολάου, όπου ήσουν 5 χρονών που σκοτώθηκε, που εδολοφονήθηκε. Εν και παρενεύει κάποιος να μου πει κάμε το ή μεν το κάμεις ή πώς να το κάμεις. Σημαντική ελευθερία στον δημοσιογράφο. Πάρα πολύ. Αλφα και το ωμέγα. Το αλφα και το ωμέγα. Και νομίζω ότι είναι σημαντική για τον κάθε άνθρωπο του τον το πράγμα. Άρα θα μας πεις να μου σε ενθουσιάζει με τη δουλειά σου, να μας πεις πόσο σημαντική είναι η ελευθερία. Όχι, όχι, όχι. Η δουλειά μου με ενθουσιάζει, διότι η δουλειά μου τι είναι και εμένα. Επικοινωνία, έτσι. Ο δημοσιογράφος επικοινωνεί με το κοινό του, με τους τηλεθεατές του, τις τηλεθεάτριες του. Ο δημοσιογράφος επικοινωνεί με τους αναγνώστες του. Και εκεί διαφορετικό είναι το πράγμα. Εκεί πρέπει να είναι πιο προσεκτικό το κείμενο. Έτσι διότι δεν υπάρχει ο λόγος και η ευχέρεια ότι ξέρεις είπα κάτι και διορθώνω το μετά. Ή επίσης το ραδιόφωνο. Φοβερό να μιλά κάποιος και να το φαντάζεται ο ακροατής πίσω πώς θα είναι αυτός ο οποίος μιλά. Όταν έκανα ραδιόφωνο έπαιζα εγώ και κομπολό, έπινα τον καφέ μου, κάπνιζα τότε. Έτσι. Συνεπώς το κάθε μέσο έχει τη δική του μαγεία. Όμως ο δημοσιογράφος έχει αποστολή. Πρέπει να τηρεί αυτή την αποστολή από τη στιγμή που ασχολείται με τη δημόσια ζωή. Είναι στη δημόσια συζήτηση, πρέπει να την υπηρετεί χωρίς να εξυπηρετεί οποιαδήποτε συμφέροντα. Και νομίζω ότι πλέον εγώ δεν έχω καμία ανάγκη να εξυπηρετώ οποιοδήποτε συμφέρον. Άρα ψηφίζεις και Φιδία. Σκέφτομαι αν θα πάω να ψηφίσω, δεν με έχετε πείσει ακόμα. Σκέφτεσαι, ούλοι υποψηφίδες. Ναι ρε παιδί μου, το λέω, ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα είναι στα όρια της καθολικής αφισβήτησης. Με καταλάβες? Όχι. Εντάξει, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, όπως του Φιδίας μου. Δέχομαι το εγώ στη συζήτηση. Όχι, τι εννοείς, το καθολικό, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβες, είναι το, κατάλαβα τι το καθολικό, ναι, είναι καθολικό για όλοι αφισβητούν πλέον το σύστημα. Με καταλάβεις αυτό. Άρα έθελες και εσύ να συμβάλλεις το... Ναι, ή τέλος πάντων, εγώ παλιά ενώ ήμουν τοποθετημένος πολιτικά και ήμουν και φανατικός κάποιες στιγμές, είδα ότι σιγά 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 έχω αποστασιοποιηθεί από το αυτό το πράγμα. Όταν μας πείτε με ποιον κόμμα. Μπορώ να σου πω, έχω πρόβλημα για να μην θεωρήσεις ότι... Ναι, στα φοιτητικά μου χρόνια και στα πρώτα δημοσιογραφικά μου χρόνια ήμουν τοποθετημένος στον χώρο της ΕΔΕΚ. Έτσι. Και μάλιστα όταν ήμουν φοιτητής, μπαίνοντας στη φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είχα δει ένα σύνθημα, το οποίο θυμάμαι μέχρι σήμερα, το υπέγραφε ο Μάς Αναρχικών, που έλεγε «έξω από τα κόμματα είναι πιο καθαρά». Εγώ τότε είπα, συγγνώμη για τη φράση, «τι μα γράφω». Έτσι.
Σήμερα όμως, βλέποντας και τον πόλεμο τον οποίο εσύ ένιζες, γιατί δεν έχεις συνυποψήφιους, όχι αθυποψήφιους, που σφάζονται εντός των κομματικών συνδυασμών ποιος σ' αυκεί. Oh my god. Γιατί τώρα το άκουσες τούτο. Όχι, κατάλαβα το και νιώθω ότι είναι ναι. Παραπάνω που... Δηλαδή, λάλε μου και ο Φουρλάς, λάλε μου πάω σε ένα, να μιλήσω σε ένα χωρκό και μετά πάει ο άλλος αθυποψήφιος και λαλεί κακά πράγματα για μένα αντί να βοηθάω ένας τον άλλο να βγουν πάνω μαζί, ενώ ένα τσακώνονται μες τα κόμματα, ποιος είναι να βγαίνει έξι αθυποψήφιος. Άρα είναι τεράστιο τσακώμος. Και το δύο ξέρεις είναι όλα ένα αφιβόλο τώρα το δύο. Και το ένα από τους λόγους που είπα όχι στους οικολόγους, επειδή ήθελα να μπω σε το παιχνίδι να χρειάζεται να σκάψω τον τάφο του άλλου. Εντάξει, εγώ σου είπα ότι προβλέπω ενδεχομένως στο μέλλον να είσαι υποψήφιος σε ένα συνδυασμό, λέω. Προβλέπεις. Προβλέπω. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχουμε φτάσει, βγήκαμε και το τέλος. Πήγαμε 3 λεπτά over time. Εντάξει. Πρέπει να... Κυρία, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κάνω την τελευταία ερώτηση, αλλά παιδί ευχαριστήσεις. Εντάξει, εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσε σε κάνα συνδύση. Επέρασα καλά. Ναι, θα ήθελα λίγο κλιματισμό, αλλά κατάλαβα ότι ο θόρυβος ενοχλεί τα μικρόφωνα μας, ναι. Όχι, ναι, επειδή εξίας. Επίρωσε ο κύριος Παρ. Απολογούμε και πάμε στην τελευταία ερώτηση που είναι να πεθάνεις σε 40 δευτερόλεπτα. Τι θα ήθελες να είναι τα τελευταία λόγια του κύριου Παρούτη σε τον πλανήτη Γη που είναι να πεις στον κόσμο, είσαι τη γυναίκα σου, είσαι οποιοδήποτε. Είναι αγκάλιαζα τις κόρες μου, ας πούμε. Αυτό είναι πράγμα. Θέλεις να τους πεις κάτι, θέλεις να πεις κάτι στο... Να πεθάνεις, δεν θα μπορείτε. Τώρα να πεθάνεις σε ένα δευτερόλεπτο, ό,τι έχεις, έχεις. Εντάξει, αν θέλεις να απευθυνθώ κάτι σε πιο γενικό, θα έλεγα ότι αυτόν τον τόπο δεν τον αγαπήσαμε όσον έπρεπε. Αυτό. Κάτι πιο γενικό. Ευχαριστούμε, μεθυκιά που μας είδατε ως το τέλος. Σας αγαπούμε. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ.